Έλα ρε αγάπη, έλα, καλησπέρα. Πω, τι γίνεται εδώ ρε Στέργιο. Εδώ είμαστε. Υπάρχει ένας χαμός τροδιομέγαρο εδώ πέρα. Χαμός. Δεν ξέρω, ο Χρύσανθος είναι σε μια κατάσταση περίεργη σήμερα. Φωνάζει, μιλάει, γελάει. Το κλασικό του είναι. Ναι, πολύ ένταση ρε παιδί μου, πολύ ένταση, δεν ξέρω. Φωνάζει, να μιλάει φωναχτά. Εντάξει, έχει γενικά μια φωνή λίγο πιο δυνατή. Ναι. Ξέρεις ποιος φίλος μας έχει αυτό το πρόβλημα? Ποιος? Ο Σουντουλίδης, μάλλον είναι κουφός. Και μιλάει δυνατά. Ισχύει αυτό. Τα αλήθεια. Μιλάει πάρα πολύ δυνατά. Ναι. Τέλος πάντων. Και δεν κάνει ραδιόφωνο να πεις ότι έχει τα ακουστικά και ξέρεις. Όχι, απλά έτσι είναι. Ναι. Είναι κουφός. Κουφός, ρε. Είναι κουφός. Μα όταν μιλάς δυνατά, το κάνεις για να ακούσει τον εαυτό σου. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Θα το ρωτήσουμε. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε. Το βλέπουμε μέρα παραμέρα που το πετυχαίνουμε. Εντάξει. Ο τεράστιος, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, του Νταμπλούχου, αίτη του πρωταθλητή, με μείον 2 και κύπελο στην έδρα του αντιπάλου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Εγώ θα είμαι μέχρι τις 3, θα είμαι και στο Διπρέσ μετά. Ανθυγίνα. Γενικά, τα 3 ώρες στούντιο, φίλε, πρέπει να πάρω κάτι εξτρά σήμερα. ας φροντίσει η διοίκηση να βγάλει 2 κατοστάρικα. Μόνο. Εντάξει, μια ώρα θα δουλέψω παραπάνω. Αγάπη, σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να στείλω ένα γραπτό να προετοιμαστούμε στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, και το σωρί σου ψηφίζει Νέα Δημοκρατία όλο. Εκτός από σένα, βέβαια. Ωραία. Ναι. Για τις 7 μέρες δουλειάς. Θα έρθουμε σε συμφωνία και σε ένα στέλνιο, το λέω από τώρα. Θα έρθουμε σε συμφωνία. Τα αφεντικά και οι υπάλληλοι. Ναι. Θα έρθουμε σε συμφωνία. Γιατί τώρα πώς δουλεύουμε, πάλι 7 στα 7. 5 στα 7 είσαι, αγάπη. Α, ξέρεις, τα 5 στα 7. 5 στα 7 είσαι, αυτό το σκάνδαλο που καλά πάει ο Κυριάκος και τα λέει. Για πας δεν ισχύει αυτό, τους άλλους πιάνει. Στους άλλους θα τους πιάσει. Αυτούς που δουλεύουν 5 στα 7. Έτσι, αντρίγια και παλικαρίσκια, και ότι μην τυχόν μου απευθυνθείς καν και μου δώσεις το. Μα θα το συζητήσουμε, έτσι. Όχι, δεν συζητάω τίποτα. Μα αφού για πας δεν ισχύει αυτό. Ο Κυριάκος πρότεινε αυτό το. Ναι, το άκουσατε. Αυτό το καμάρι της αγοράς, που δεν ξέρω αν έχει δουλέψει ποτέ. Έχει δουλέψει. Ναι, δεν ξέρω να το έχει ανάγκη. Και να έχει δουλέψει, χαριστικά θα ήταν κάπου. Ναι. Αυτό το καμάρι της αγοράς, λοιπόν, ναι. Που όντως λέει το πολύ απλό, δημοκρατικό, θα μπορούσα να πούμε, ότι αν συμφωνήσουν τα αφεντικά, εγώ, έτσι. Με τους υπαλλήλους, τους εργαζομένους, ναι. Εσείς, ναι. Δεν είναι κακό για μια επιχείρηση, ωραία, σε μια ακραία αγορά αυτή τη στιγμή, να δουλεύετε 7 στα 7. Δεν είναι κακό. Θα πάτε και 2,5 αυτή την ώρα παραπάνω, ρε. Εγώ δεν κάνω βήμα πίσω μέχρι 6,5 μέρες. Θέλω ένα απόγευμα ρεπό. Εγώ επιμένω ότι το κάνουμε ήδη, αλλά τέλος πάντων. Ας πει 5 ευρώ η ώρα. Τι 2,5. Με 5 εγώ το συζητάω. Υπάρχει πρόταση του ΣΕΒ, αγάπη, σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων. Ναι. Να μειωθούν οι αποζημιώσεις στους εργαζομένους. Προετοιμάζονται και αυτοί για την επόμενη μέρα, εάν τυχόν. Όχι, παιδιά, ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μια μορφή πάρα πολύ κομβική. Έκανε για την αντίσταση. Το πλήρω τη δουλειά έκανε αντίσταση το Παρίσι όταν ήταν μικρό. 6 μηνών. Στην Χούντα τότε. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, το 7 στα 7 φίλε έχει μια βάση. Και τι θα κάνεις, θα πας να μην δουλεύεις, εξοδεύεις λεφτά. Χαζό είσαι. Δηλαδή δεν δουλεύεις μια μέρα. Καφές 5 ευρώ. Σίγουρα. Δεν θα βγεις έξω για φαΐ. Δεν θα βγεις για φαΐ έξω. Ακόμα χειρότερα. Άρα 25 του κεφάλι. Δεν θα πας τώρα να φας. Ενώ δουλεύοντας βγάζεις και το. Και 10 ευρώ. Βγάζεις και 10 ευρώ. 2 ευρώ την ώρα, κάνεις ένα πενταωράκι. Μα δεν είναι ότι βγάζεις 10 ευρώ, γλιτώνεις και 50. 60 ευρώ κέρδος είναι. Φαντάζομαι κάτι χαζά, τα κυριακάτικα, ότι είναι διπλάσια η μισθή κτλ. Δεν, όχι, εξισώνουμε τις μέρες. Οι 7. Εντάξει τώρα, αφού θα γίνει συμφωνία με τα αφεντικά, ρε φίλε. Δεν γίνεται τώρα. Κυριακή, αθλητικός ρεπόρτερ είσαι. Κυριακή τα παιχνίδια. Οι συμφωνίες ανά τη χώρα θα γίνονται. Χωρίς κάποια πίεση, ρε παιδί μου. Όχι, ρε χαζό. Αν είσαι... επεκτείς, θα σε διώξω. Και... Όχι, όχι. Για όνομα του Θεού. Μα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είσαι χαζός. Όλα τα αφεντικά έχουν πολύ καλή προδιάθεση. Δεν θα ακουστεί η σούπερ ατάκα της τελευταίας δεκαετίας. Ξέρεις πώς περιμένουν, ναι. Αγόρι μου Χριστό. Πόσες φορές την άκουσες αυτή? Πάρα πολλές. Πάρα πολλές φορές. Εσύ που την άκουσες, μωρή? Εσύ, αγάπη. Αφαντάκι το στέλνει. Α, ναι. Πόσες φορές την άκουσες? Πάρα πολλές φορές. Ναι. Ξέρεις πώς περιμένουν? Να σου δείξω τι βιογραφικά έχω στο σεπτάρι μου. Εγώ πατάω πόδι και λέω όχι πάντως. Όχι, λες. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, φίλε. Παρότι της έλεγα ότι ήμουν σε μια περίοδο 6 μήνες πίσω στους μισθούς, ναι. Κάποτε,
τουλίτσα να υπάρχει. Είναι το σύνολο στο παλιό, ρε παιδί μου. Και αν το πληρωθεί, δεν πειράζει. Και όσο πειράζει τη γιαγιά, αυτό έλεγε. Τουλίτσα να υπάρχει, λέγω, μου μην κρινιάζει. Θες και λεφτά. Για λέω, έξι μήνυμα, ας πούμε. Νέα Δημοκρατία, είχε. Παππούς ήταν λίγο βασιλικός. Δικός μας. Γιαγιά, ό,τι ήταν ο παππούς, δεν είχε. Φακελάκι, διπλωμένο φακελάκι, δεν έγινε τώρα. Αλλά ο παππούς είχε μια. Ωραία, εντάξει. Τέλος πάντων, παιδιά, έτσι είναι αυτά. Μέσα από συζήτηση στην χώρα που. Δημοκρατικά όλα. Που έφτιαξε την δημοκρατία, την θέσπισε. Στη χώρα που εννοείται ότι όλοι είμαστε επικοινωνιακοί. Δεν υπάρχει ποτέ αρνητικό κλίμα μεταξύ ανθρώπων όταν μιλάνε. Ναι. Πάντα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον συνανθρώπό μας. Ναι. Κάθεται καθόλου ο Κυριάκος. Δηλαδή, υπάρχει μια μέρα που δεν θα κάνει μια δήλωση ή δεν θα πάει σε ένα συμβούλιο. Κάθεται. Κάθε μέρα. 7 στα 7 ο άνθρωπος δουλεύει, προετοιμάζει το έδαφος για το καλό της χώρας. Ναι. Όπως και κάποιοι συνεργάτες του στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτοί ναι, και αν δουλεύουν. Αυτοί οι φίλοι σκοτώνονται. Παραπερθούμε λίγο, Σταύρο, θέλω. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Αυτό, δηλαδή, με... Ξέρεις, είμαι λίγο αυτό με τη σημαία, επειδή ήμουν λίγο. Αυτό με τη σημαία το είπε. Νομίζω το είπε. Ναι, κάπου υπόγραψε το είπε. Δεν ναι, τον ακολουθώ και στα μέσα του. Μάλιστα. Θα αναφερθούμε. Ακόμα και εγώ που είμαι λίγο αποστασιοποιημένος, θέλω λίγο να αναφερθούμε σήμερα. Πάρ' το πάνω σου σήμερα. Εγώ δεν είμαι αποστασιοποιημένος. Εντάξει. Αλλά... Η κατάσταση έχει φτάσει στα όρια. Αλλά φτάνει αυτά τα συμπλέγματα με τον ΠΑΟΚ. Γελάς μία, γελάς δύο, λες εντάξει. Εντάξει, δηλαδή, ναι, ναι. 5-10, δεν θα... Όχι, από εδώ και πέρα δεν θα γελάμε. Όχι. Από εδώ και πέρα έχει καντήλι. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα, φίλε, όλα καλά. Περπατάμε στον δρόμο χαρούμενοι όλη η πόλη. Χαμογελαστή. Κυκλοφορεί το χρήμα, ρε φίλε. Χαρούμενοι. Δεν μπορεί να φανταστεί. Βγαίνει μια γιαγιά και λέει: πόσο κάνουν οι ντομάτες εδώ στο Μανάβικο, εδώ στο Βασιλείο Ηρακλείου. Ναι. Ναι, πόσο κάνουν οι ντομάτες, λέει: ένα 20 κιλό. Μόνο, λέει. Είστε ηλίθιοι. Και η γιαγιά, δηλαδή, ναι, είχε παρασυρθεί από το κλίμα. Είστε ηλίθιοι. Δηλαδή, πήγε κάποιο, έκοψε ντομάτα. Ωραία, μπήκε στο λεωφορείο, στο φορτηγό, κάποιο την έφερε. Την έβαλε σε καφάσκια. Ναι, ναι. Ωραία, την έφερε εδώ και εσύ μόνο την πουλά ένα 20. Με ξεφτιλίζεις, λέει. Με ξεφτιλίζεις. Πολύ γενικότερα. Ναι. Τέλος πάντων. Έξαλλοι όλοι. Με την καλή έννοια. Μεταγραφές δεν κάνει η ομάδα, Σταύρο, όμως. Αρχίζει να αγχώνεται ο κόσμος. Δεν κάνει μεταγραφές. Σταύρο, αρχίζει να αγχώνεται ο κόσμος για την επόμενη έχουμε μέρα. Έχουμε σήμερα. Τι έχουμε. 14 Μαΐου. Μια μεταγραφή δεν έχουμε δει. Ναι. Να το δούμε λίγο αυτό. Ξεκινάνε, το συζητάνε σιγά-σιγά. Και θέλω λίγο να αναφερθούμε μετά. Το φανταστικό άρθρο ότι έπρεπε να είναι πρωταθλητής Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ναι. Τι είναι αυτό που το έγραψε, αυτό το CSI. Θα το δούμε, δεν το Λος Άντζελες. Πες μου τώρα αλήθεια, δεν θα τρεπόσουν να γράψει ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ θα τρεπόμουν να γράψω πολλά πράγματα, αλλά δεν ξεφτιλίζομαι. Αυτοί ξεφτιλίζονται. Τώρα το Γκαζέτα. Είναι ένα μεγάλο πόρταλ, φίλε. Δεν είναι ένα σόβαρο πόρταλ. Αλλά. Όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ, θα τους έπαιρνα ένα τηλέφωνο και τους έλεγα, παιδιά, ούτε την προπόνηση. Συμφωνώ ούτε την προπόνηση. 800% το ούτε την προπόνηση. 200.000 φορές. Ναι, ούτε την προπόνηση. Εντάξει, θα σας κόψω τη δυνατότητα να κάνετε copy-paste, δεν θα βάλω δικό τέτοιο, που δεν θα κάνει copy-paste. Να πάρει τη γράφη του site του ΠΑΟΚ. Ή δεν το βάζω καν στο site του ΠΑΟΚ και να μην την πάρει. Θα το στέλνω direct. Σε όλους, ναι, σε όλους direct, εκτός από σένα. Όχι, είναι δικαίωμα της κάθε εταιρείας, του κάθε site, να απαγορεύει την αναδημοσίευση εκεί που θέλει. Ναι. Υπάρχει παντού. Απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια. Σε σένα λοιπόν το απαγορεύω. Ναι. Δεν χρειάζεται να κλειδώσει και να μπει διαδικασία. Ναι, γιατί είσαι ένα αντικειμενικό δήθεν, εντάξει, που με προκαλεί. Με προκαλεί. Και άντε του Ολυμπιακού να το δεχτώ. Mm. Υπάρχει μια υπηρεσία, ξέρω εγώ, το CSI Miami, που λέει ότι με βάση τις τελικές που θα έπρεπε να κάνει, όχι που έκανε. Α, ναι. Το άλλο από το προηγούμενο που είχαμε δει είναι η ΑΕΚ, φίλε, με μείον 55 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Mm. Και καταλήγουμε, Σταύρο, ότι μια χαρά, λέω εγώ, λειτουργήσαν τα παιδιά φεύγοντας από το ΆΚΑ. Οι δύο συγκεκριμένοι τρεις που λέγαμε χθες. Το επικό βίντεο. Α, όχι που φεύγονται. Αυτά που διαβάζουν και που ακούνε. Ναι. Το χορευτικό λες. Το χορευτικό. Το χορευτικό, ναι. Το Broadway 4. Αυτό λες. Τίποτα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μα και εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Γιατί, ας πω κάτι, είδα πολλούς να θύχτηκαν από αυτό. Όχι, φίλε. Όπως εσύ γράφεις ό,τι κουστάρεις και είναι ο άλλος υποχρεωμένος να ανέβει η πίεση του. Δεν είναι υποχρεωμένος να ανέβει η πίεση του. Ανεβαίνει η πίεση του. Ανεβαίνει, ναι, ανεβαίνει. Γιατί κάποιος θα το κουστάρει, θα το δει. Δηλαδή δεν διαβάζει κάτι, ρε παιδί μου. Κάπου θα δει στο μάτι σου. Στο timeline σου. Ότι αυτό, ναι.
Μια χαρά ήταν των παιδιών η αντίδραση. Δεν πείραξαν κανέναν. Δεν πείραξαν κανέναν, όχι. Ήταν λίγο σεξιστικό το υπονοούμενο, αλλά αυτό έχει τέχνη. Αυτό έχει τέχνη. Δεν ζούμε στο 1910. Όχι. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου είναι, Σταύρο. Περίμενε λίγο, θα μου το αναλύσεις λίγο. Και να απομακρύνετε τα παιδιά σας από το ίντερνετ, παιδιά. Μέχρι τα 15 να μην έχουν ίντερνετ. Ούτε τηλεόραση δηλαδή. Δεν νομίζω να έδειξε το Bookie Live στο Open. Δεν νομίζω να έχει συμβεί αυτό, αγάπη. Αν έχει συμβεί και αυτό. Ωραία. Για πες μας τώρα, τι είναι αυτό το δημοσίευμα. Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου. Παρατηρητήριο, τι εννοείς, είναι ένας πάνω στο κατάρτι. Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου. Ο Τζόνι Ντεπ είναι πρόεδρος. Λέει, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχαν τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα στατιστικά του στο πρωτάθλημα. Ποια συγκεκριμένα στατιστικά, δεν κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, π.χ. Περίμενα να δούμε. Χωρίς παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Δεν μετράνε τα παιχνίδια εκτός Θεσσαλονίκης. Στην ελληνική Super League τώρα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η ΑΕΚ είχαν μεγαλύτερη παραγωγικότητα στον αγωνιστικό χώρο. Τι παραγωγικότητα, ακόμα ο αυγένος μου πονάει από τις γιόμες. Για λέγε. Δεν το αναλύρεση, μόνο τα. Είναι ένα πινακάκι αυτό εδώ. Καταλαβαίνεις κάτι. Δηλαδή. Τι είναι αυτό, όρεση. Έχει όλες τις χώρες. Ναι. Περίμενε. Ελλάδα, 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 έλα. Α, στην Ιταλία λέει έπρεπε να βγει η Αταλάντα. Όχι η Γιουβέντους. Καμάτι υπηρεσία. Μιλάμε για εκπληκτική υπηρεσία. Δηλαδή το παρατηρητήριο είναι. Μάλλον τη μίλα βρε. Α, στη Λα Λίγκα, α πούμε, στην Ισπανία, έπρεπε το Έιμπαρ να είναι τρίτο. Άκου να είναι Μπαρτσελόνα. Έξερε το Έιμπαρ με το που διαβάσατε αυτό. Ναι. Για λέγει. Στου τρόμου γίνεται. Τι άλλο τέτοιο έχουμε, κάτσε να δούμε κάτι άλλο. Εντάξει, στην Αγγλία το πετύχαμε. Είναι η City, Liverpool, Chelsea είναι τρίτη. Εντάξει, οκ. Chelsea μπορεί να πανηγυρίζει. Ιταλία είπαμε, Αταλάντα, πρώτη. Περίμενα να βρω Ιταλία, να σου πω. Όχι. Περίμενε. Όχι. Όχι, λάθος. Δεν τη βρήκα την Ιταλία, περίμενε. Μέχρι να το βρει η Αγάπη θα πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί έχουμε και μια ωραία συνέντευξη προγραμματισμένη. Η Νάπολη έπρεπε να είναι πρώτη στην Ιταλία. Η Αταλάντα δεύτερη και η Γιουβέντους τρίτη. Τι ωραίο παρατηρητήριο είναι αυτό, ρε παιδί. Μην του είναι. Μα του παρατηρητήριο. Το πετύχαμε στη Γαλλία. Αυτή πίνουν και λένε τι θα ήθελα να είναι. Το πετύχαμε Γαλλία και Γερμανία. Γαλλία πρώτη η Παρή, ναι, και Γερμανία η Μπάγκερ. Οκ, εντάξει. Πάλι καλά που δεν βγήκε η Αούσμπουργκ. Ναι. Όχι, εντάξει. Και η Λεβερκούζεν τρίτη. Και η Λεμάν. Δεν υπάρχει πουθενά η Ντόρτμουντ. Εντάξει, οκ, τέλο πάντων είναι ένα παρατηρητήριο αυτό. Ο παρατηρητή. Το site αυτό με σήμα την Μοσχαροκεφαλή. Το πήραν οι δικοί μα, το κάναν θέμα. Το πήρε ο Ολυμπιακό στην Ελλάδα, μετά η ΑΕΚ και μετά ο ΠΑΟΚ. Είναι τρίτο, να ξέρετε. Τι μετράει αυτό. Τι λέει εδώ πέρα, περίμενε να δούμε. Την αποτελεσματικότητα. Την αποτελεσματικότητα. Ένα στα 5,5 έχω. Τι άλλο να κάνω δηλαδή. Τότε θα έπρεπε να είχα συγκεντρώσει. Ναι, ωστόσο η ομάδα του Αλέγκρι ήταν πιο αποτελεσματική. Ναι, αποτελεσματικότητα. Καταλαβαίνεις, τους βαθμούς λέει που θα έπρεπε να συγκεντρώσουν, μιλάμε τώρα. Το έχουν απογειώσει οι άνθρωποι. Α, λοιπόν, οι εικονικές βαθμολογίες έχουν σχέση με ένα στατιστικό μοντέλο. Έλα, το οποίο, το οποίο περιλαμβάνει τις τελικές ευκαιρίες που δημιούργησαν οι ομάδες και δέχτηκαν στα παιχνίδια, καθώς και το ποσοστό της κατοχής μπάλας που είχαν σε αυτά. Είναι όλο αυτό. Έπρεπε να σταματήσει η κουβέντα στο εικονικές βαθμολογίες. Ναι, τα ξέρει αυτά πολύ καλά η ΑΕΚ Ολυμπιακός, τις εικονικές βαθμολογίες. Μου θυμίζει λίγο, την πιθανή δεκάδα στο πρωτάθλημα εκείνο του Άρη, κάτι τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να είμαστε και ακριβείς στο ραντεβού μας. Λοιπόν, το Ρίτσι Καζίνο είναι μαζί μας. Την Παρασκευή στο θέατρο Βεργίνα θα ξεκινήσει το μεγάλο αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου μέχρι τις 14 Ιουνίου. Κλείστε κύριο στα εισιτήριά σας. Στα ταμεία του Καζίνο του 24, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχετε κλείσει απλά τα 21 χρόνια ζωής. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θα υιοθετήσω το μήνυμα του Χρήστου που λέει ότι το τραπεζάκι στο Μακεδονία Παλάς που τόσα ακούσαμε τόσα χρόνια, ο Ιβάν το έχει γυρίσει ανάποδα για να μπορούν να καθίσουν κάποιοι. Λέει ο Χρήστος, δεν το υιοθετούμε. Πόσα πόδια για το τραπεζάκι. Τέσσερα είναι. Λίγα είναι. Ναι, είναι όσο στους τίτλους. Έχει πολλά πόδια. Τι τραπεζάκια αυτά, 40 ποδά τραπεζό. Καλά σου λέει. Πού έχει ρε μάνα κάτι πράγμα. Σκέφτεται ανοιχτά. Δεν μπορεί να είναι. Άκου να σου πω. Δεν μπορεί να μην είναι τραπεζάκι. Μπορεί να μην είναι τραπεζάκι. Μπορώ να παραιτηθώ για να μην κάνει πράγμα. Ποδικό μας το τραπέζι. Πόσα πόδια έχει. Ένα, δύο, τρία. Δεν είναι τραπέζι, είναι πάγκος. Τέλος πάντων, παιδιά, για να το πω, είναι μαζί μας. Πρόεδρε, βάλε 50 πόδια στο τραπέζι. Έλα, Στεριό, αργούμε, έχουμε κανονισμένη συνέντευξη. Λοιπόν, για να το πω, είναι μαζί μας.
Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου ή ολόκληρου του σπιτιού σας, με πάρα πολύ καλές τιμές και συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες με τις καλύτερες ιδέες θα τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει. Και μαζί μας είναι και η Στίχημαν. Πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, handball και πολιτική, γιατί πλησιάζουν οι εκλογές. Μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή, κάνετε τις επιλογές σας εύκολα και γρήγορα. Και κερδίζετε! Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε μια συνέντευξη που έχουμε κανονίσει για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ήρθε η ώρα να το σοβαρέψουμε, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε για την ομάδα που κατάφερε τα πάντα φέτος. Να μιλήσουμε για τον τεράστιο ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης από τη φάση που θα μας βοηθήσει για τη μετάφραση. Και στον αέρα μαζί μας είναι και ο πρώτος βοηθός του, Ράσβαν Λουτσέσκου, ο Diego Logo. Good morning, Mr. Logo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Έχουμε ένα θέμα λίγο με την... Θα το λύσουμε. Νίκο. Είμαι εδώ. Good morning. Είσαι εδώ, ωραία. Να κάνεις περίσπατα από τον κύριο Λόγκο και να του πεις πώς αισθάνεται μετά από μια... σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, μετά από μια τόσο πιεστική χρονιά που ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικαίωμα να χάσει. Mr. Longo, good evening and from me. How's about your emotions after this season with PAOK? We think that was a season with very big pressure. Yeah. First of all, thank you to Ekomi. I'm very happy and very proud about our job here, our relation with the city, what we reached together. The team, all PAOK, and of course supporters and the city that push up a lot this year. And we are very, very satisfied because we reached something that in this moment is unique in all the history of PAOK and also in football, because our record, I believe that we remain for a long time. Mm-hmm. Okay, that means translate. Λοιπόν, μας λέει ότι νιώθει πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τις φετινές επιτυχίες. Είναι κάτι που το πετύχαμε όλοι μαζί. Νιώθαμε την πίεση από όλη την πόλη, όπως το είπε. Mm-hmm. Κάτι που ήταν πολύ σημαντικό σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μας έχει φέρει πολύ μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι έχουμε ζήσει τόσο μεγάλες στιγμές που μένουν για πάντα στην ιστορία του ΠΑΟ. Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου ανέλαβε το πόστο του προπονητή και αυτή μαζί του, όλο το team, σε μια περίοδο που ούτε προετοιμασία είχε προλάβει να κάνει, ούτε τίποτα, για πέρσι όταν ανέλαβαν. Τελικά, μέσα από την πίεση άντεξαν να μην προδώσουν τις αρχές τους, να δουλέψουν πάνω στην ομάδα, να δουλέψουν για ένα σκληρό group, και αυτό ήταν το κλειδί για να φτάσουν μέχρι σήμερα εδώ. Mr. Longo, when you came to PAOK with Coach Lucescu, the situation of the team was not so good, and with your work, we saw a very good group. How can you manage to do this and win the championship and the cup this year? Look, it's true that when we arrived, also for this we arrived because they changed the coach and staff, wasn't a very good moment. But the players that we found here were fantastic. First of all, as men, and with this kind of person, you can work very, very well. You can also find all the solution to become a group, an important group. This was the most important thing, that good players in 2 years became a group that work all together for only one target, championship and the cup. And I believe that this is the secret, let's say, that allow us to win what we want. Μας λέει ότι είναι αλήθεια ότι όταν αναλάβαμε δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή για την ομάδα,
Οι παίχτες που βρήκαμε εδώ, πρώτα απ' όλα είναι φανταστικοί σαν άνθρωποι. Με τέτοιους ανθρώπους μπορείς να δουλέψεις πολύ καλά και μπορείς να βρεις τις λύσεις για να γίνεις ένα σημαντικό group, και αυτό ήταν το πιο σημαντικό στη δουλειά που κάναμε. Εκτός από καλούς παίχτες, καταφέραμε να κάνουμε ένα καλό group που δουλέψαμε όλοι μαζί συγκεκριμένα για ένα συγκεκριμένο στόχο, το double, το πρωτάθλημα και το κύπελο, και πιστεύω ότι οι παίχτες ουσιαστικά μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Αν πάρουμε στο κομμάτι της ανάλυσης, που και ο ίδιος το κατέχει ιδιαίτερα, ποιο ήταν το στοιχείο του ΠΑΟΚ που του έφερε αυτή τη χρονιά? Θα μου πει είναι πολλά, θα μας πει είναι πολλά, αλλά ποιο ήταν το στοιχείο που διέφερε ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τους ανταγωνιστές του? Mr. Longo, let's talk about analysis because it's your main thing. Which was the main fact that allows the PAOK to have this results this year? We see that are very much facts, but which is the main fact, the key for this team? The key, in my opinion, was the, if I have to say something that happened in the pitch, was match against the Olympiakos in Athens. This gave us a lot of confidence, this gave us something more, and from that moment something is true that changed in our group. And another moment, but this was later, was when Prio left. And in that moment, I believe that a lot of teams could have fallen down. We reacted very, very well. And in that moment, we also started to play maybe better than before and to score more. That is strange, but was this. And I believe that the reaction another time of these groups was fantastic and was decisive. So I believe these two moments were very important this year. Λοιπόν, μας λέει αρχικά ότι αν έπρεπε να μείνω σε κάτι που έγινε μέσα στο γήπεδο, μένει στο παιχνίδι στον Πειραιά, ήταν λέει το παιχνίδι των Ολυμπιακών στον Πειραιά, ήταν ένα αποτέλεσμα που μας έδωσε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, μας έδωσε το κάτι παραπάνω και κάτι άλλαξε τότε μέσα στο group, μέσα στην ομάδα μας, και μία δεύτερη στιγμή μέσα στη γωνιά που ήρθε αργότερα, όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς, η αντίδραση του γκρουπ ήταν εξαιρετική σε εκείνη τη στιγμή. Ίσως να αρχίσαμε να παίζουμε καλύτερα από εκείνο το σημείο και μετά και να σκοράρουμε περισσότερο. Μπορεί να φάνηκε παράξενο, αλλά πραγματικά η αντίδραση των παιχτών ήταν εκπληκτική. Είναι με τον Ράσβαν Λουτσέσκο από το 2005. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δέχτηκε μια κριτική στην Ελλάδα, γιατί έλεγε το αυτονόητο, ότι τον έκλεψαν. Ο ίδιος πώς το σκέφτεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει και πώς μπορεί να μας αναλύσει λίγο το χαρακτήρα του Λουτσέσκου? Mr. Longo, you are with Mr. Λουτσέσκου from 2005. You know all the critic about him, because he told the truth. He told that the championship last year was stolen from PAOK. If you can say some things about his character, it will be very useful for us. About sorry, I didn't listen. For his character, style of reaction in all things. Look, coach is very strong guy, and his job is a priority. He loves this sport, he loves this job, and he's a kind of person that never gives up, and he has only one word. If he says something, you can be sure that he will do it. Mm-hmm. And in the moment when we decided to come here and to start this project, and with the idea to win, we started to work all together for this, only for this, every day, on this. Also, last year happened that we know very well, they stole the championship that we won in the pitch. The idea was to continue to fight, to take back what they stole, and this year I believe that
we don't take also, but we also take the interest. So we did it in the best way. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, μας λέει ότι ο coach είναι ένας πολύ, πολύ δυνατός τύπος. Η δουλειά του είναι προτεραιότητα στη ζωή του, να αγαπάει πάρα πολύ. Και είναι αυτό το είδος του ανθρώπου που δεν τα παρατάει ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που λέει μόνο μία λέξη και αν την πει πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει. Όταν ξεκίνησε αυτό το project του ΠΑΟΚ, άρχισε να δουλεύει με ένα στόχο. Ο στόχος ήταν η νίκη. Κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση, λειτουργούσε με αυτόν τον στόχο. Είδατε όλοι πέρσι τι έγινε και πώς μας έκλεισε το ποτάσμα που κερδίσαμε μέσα στο γήπεδο. Η δική του συγκέντρωση, η δική του ιδέα ήταν να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη μας για να ξαναπάρουμε μέσα στο γήπεδο ό,τι μας έκλεψαν έξω από αυτό. Το να το περάσει αυτό στην ομάδα δεν είναι εύκολο. Ο ΠΑΟΚ κατέδρασε άψογα μετά από το σκηνικό του Πεζινού. Γιατί συνέβη αυτό? Mr. Longo, the just to find the word. Reaction. Yes, the reaction of the team after last year's championship that they stole from the team was exceptional. How could you manage to do this? But look what. It was something that all of us, we were destroyed in that moment. Because in that moment they tried to steal a dream. And you can steal a car, you can steal money, you can steal what you want. But when you steal a dream, it's something that affects you inside and that remains on you. This make us, all of us, to react with proudness, I don't know what to say, and with big power, and for this we compact more the group, and we understood, and on this coach was fantastic, that we had only one way to take back what we wanted so much, and this way was the way of the work, and every day of the sacrifice. We understood that we have to do more and more, because here in the East wasn't enough what we did, also if we won. But for this, all of us, we understand that we had to do more and more and more every day, and this idea compact our force. Mm-hmm. Okay. And, for this. Με αυτό που έγινε πέρσι, νιώθαμε κατεστραμμένοι. Μπορείς να κλέψεις χρήματα, μπορείς να κλέψεις ένα αυτοκίνητο, αλλά εδώ κλάπηκε κάτι από μία ομάδα και αυτό ήταν κάτι που έμεινε μέσα σε αυτήν. Αυτό μας έκανε όλους να αντιδράσουμε με πολύ μεγάλη δύναμη, το group ενώθηκε ακόμα περισσότερο και καταλάβαμε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Με τη δουλειά καταλάβαμε ότι πρέπει να θυσιαστούμε και να κάνουμε ακόμα περισσότερα κάθε μέρα. Όλο αυτό μας ένωσε περισσότερο σαν group και καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας φέτος. Από εδώ και πέρα, στόχος του team, του προπονητή, είναι να κρατήσει την ομάδα και να κάνει λίγες ποιοτικές προσθήκες. Πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Mr. Longo, what happened next? Yes. What will happen next? Some transfers, a little number of transfers, a big amount of quality in these transfers. What happened next? This I don't know really now. There are rumors, there are discussed between management, coach, director. So this is the moment where you have to organize. So we'll see. We also now just want to relax and to recharge our batteries because we need it. It was very difficult, very tough year and season. For sure, PAOK will be a strong team as in last 2 years, and will fight for all the targets. And so we have just to be patient, to be unit, like this year, all together, fans, for the city, staff, players, management, all together. Only if we stay all together, we can reach our target. This is more important than every player that can come here.
the most important thing is to stay together. Okay. Μας είπε ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε για αυτό. Σίγουρα υπάρχουν διάφορες φήμες, αλλά είναι η στιγμή ουσιαστικά που η διοίκηση, ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής αρχίζουν να οργανώνονται για την ερχόμενη σεζόν. Σίγουρα είναι και ένα σημείο που πρέπει να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, γιατί είχαμε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική σεζόν. Είμαστε μια ομάδα, σίγουρα πιστεύω θα είμαστε μια ομάδα που θα είναι το ίδιο δυνατή όπως τη χρονιά που τελείωσε. Πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω, πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί, να παλέψουμε όλοι μαζί, μαζί και με τον κόσμο. Αν μείνουμε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και όπως είπε ότι οποιοσδήποτε παίχτης και αν έρθει, είναι λιγότερο σημαντικό. Θα πρέπει να μείνουμε όλοι το ίδιο ενωμένοι για να συνεχίσουμε να διεκδικούμε στόχους. Νίκο, είναι ο άνθρωπος στην ομάδα που ξέρει καλύτερα τον coach. Νομίζω ότι και ο ίδιος τον χαρακτηρίζει αδερφό του και όχι απλά συνεργάτη. Ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή που ζήσαμε αυτή τη διετία όλο το team του coach και ο ίδιος φυσικά μέσα. Και η άλλη ερώτηση είναι πώς καταφέρνει ένας προπονητής μαζί με τους συνεργάτες του να κρατάνε ευχαριστημένους και τόσο δεμένους 25 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, 25 διαφορετικούς χαρακτήρες. Mr. Longo, the first question is about Mr. Luchescu, which was the strongest moment in this year for him, because you're not just a colleague, you're something like a brother to him. So the strongest moment, you ask me? The strongest moment for Mr. Luchescu. Positive or negative? Because we had also negative. Both of them. Both of them. In this year, the negative is clear. Was last year when we lost the championship. The positive, I believe that yes, the positive is no, without any doubt now. When we reach both cup and championship, this is the best moment for one coach, I believe. But, finally, you reach your target, and people is very happy close to you. You have the possibility to see that an entire city is so happy and so proud, and this is something that will remain in his heart and in all our hearts. Okay. Αρχικά μας ρώτησε, έκανα την πρώτη ερώτηση του Στέργιου, θα πάμε και στην δεύτερη. Είπε ότι αν μιλάμε για αρνητικές θετικές, όταν το είπαμε και για τις δύο μας, είπε ότι οι αρνητικές σίγουρα είναι τα όσα γίνανε πέρσι σε εκείνο τον παιχνίδι με την ΑΕΚ, γενικά το όλο σκηνικό με το χαμένο πρωτάθλημα. Φέτος είπε ότι η καλύτερη στιγμή είναι τώρα για τον Λουτσέσκου, γιατί έχει πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο, κάτι που είναι η καλύτερη στιγμή για κάθε προπονητή, το να πετυχαίνει στο στόχο στο τέλος και να μπορείς να δεις, όπως είπε, όλη την πόλη τόσο χαρούμενη και περήφανη για την ομάδα σου. Και τώρα, Θέργιο, πάμε λίγο και στην άλλη ερώτηση για να την σπάσουμε στα δύο. Πώς μπορείς ο ίδιος μαζί με τον προπονητή να κρατάνε 25-26 παίκτες ευχαριστημένους, δεμένους και συσπηρωμένους απέναντι στο στόχο του ίδιου πάγου τους. Mr. Longo, after all this very, very difficult year, we saw a group of team of 25-26 guys that were very happy, that were very compact, as you say. How could you manage to do this? Because it's not so, we think that it's not so easy. Really? Okay. In this kind of situation, sometimes you also must be lucky. I believe that here there are players. I want to just to make an example, Shakov. They are fantastic. This guy last year, when we arrived, wasn't in a perfect shape, and he didn't play for the first team. A lot of time he was also in the stand, not in first 18. But we have never had problem with this guy. And day by day, training after training, and when he entered in the team, also match after match, he showed us that
He's very professional, very strong, very, very good player also. But before, as I told you at the beginning, he's a fantastic man. And this allows you to work better. And when you need a player, to put him. And when a player is not ready or others are better than him in that moment, to change him. This without problem. Okay, there are sometimes episodes, of course, that someone is a little bit upset, but the important is always the reaction. And this group had always a fantastic reaction, if one player or no, but the target was common. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, μας είπε ότι, εντάξει, όταν μιλάμε για την κατάκτηση τίτλων, σίγουρα είναι καταστάσεις που οι παίκτες γελάνε και νιώθουν έτσι ευχάριστα. Χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα αυτό του Σάχοφ. Είπε ότι υπάρχουν παίκτες όπως ο Σάχοφ. Πέρσι δεν ήρθε στην καλύτερη κατάσταση, δεν έπαιζε στην αρχή, αλλά δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα μαζί του. Κάθε μέρα προπόνηση με την προπόνηση μας έδειξε ότι είναι πολύ επαγγελματίας, ένας πολύ δυνατός και ένα πολύ καλός παίκτης. Όπως είπα και πριν, γενικά οι παίκτες μας είναι φανταστικοί άνθρωποι και αυτό μας επιτρέπει να δουλέψουμε καλύτερα. Και σίγουρα όταν ας πούμε ένας παίκτης δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι εύκολο να τον αλλάζεις χωρίς πρόβλημα όταν έχεις τέτοιους φανταστικούς χαρακτήρες. Σίγουρα υπήρχαν κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά το πιο σημαντικό είναι πάντα η αντίδραση και η δική μας αντίδραση ήταν πάντα ενός ενωμένου γκρουπ. Νίκο, είδαμε παίκτες όπως ο Σάχοφ, ο Κάνιας, ο Βαρέλα, ο Βιερίνια, ο Πέλκας να δακρύζουν και να κλείνουν ακόμα και με λυγμούς. Είναι και αυτό ένα στοιχείο αυτής της ομάδας, το δέσιμο που υπάρχει πλέον. For all this compact that you say to us, Mr. Longo, we saw in the cup final Varela, Pelkas, we saw Vieirinha in the match with Levadiakos. We saw all these players crying. Is this an example about all the things that you say to us about their fantastic character alone and all these things that you have in the team? Yeah, this is you are true. This is another example. This is another example, and you said different player that older European champion with national team like Vieirinha or younger like Pelki, with other year of contract or without contract from June, but nothing changed. For them, nothing changed. Every training they were perfect, every match they were professional. This is exactly you said the perfect example of our season and of our group. Μας είπε ότι είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Δηλαδή είδαμε έναν πρωταθλητή Ευρώπης ενώ στο Βιερίνια, ένα νεότερο παίκτη όπως ο Πέλκας, αλλά ακόμα και παίκτης που το συμβόλαιό τους τελειώνει να αντιδράνε έτσι και δεν άλλαξε τίποτα για αυτούς. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό ανάμεσα στο Βιερίνια ή το Βαρέλα, που Βιερίνια τέλος πάντων από της Ευρώπης και Βαρέλα τελειώνει το συμβόλαιό του. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί το τέλειο παράδειγμα για την ενότητα αυτού του γκρουπ και αυτής της ομάδας. Και μια τελευταία ερώτηση. Είδαμε στο μπλουζάκι που φορούσα μετά τον τελικό, τσεκαρισμένη τη λέξη πρωτάθλημα, τσεκαρισμένη τη λέξη κύπελο, τη λέξη ανίκητη. Πλέον μένει το Champions League για να συμπληρωθεί όλο. Mr. Longo, we saw in this t-shirt that all the team wore in cup final. Champion was ticking, cup was ticking, invincibles was ticking. The next is going to be Champions League, the groups of Champions League. Okay, my opinion I don't know. My opinion is this. We have to keep the balance. If we keep the balance and if we work without any pressure more, because there are enough here in Thessaloniki and in Paul, okay, we can reach a lot of other results. Of course, we all of us, we have a dream. And the dream, you must work to arrive and to reach it. But you have to leave this without pressure, without bad pressure. Only if we continue in this way, we can reach. Okay. Να τον αποχαιρετήσω, παιδιά. Ναι. Πού θα πάει διακοπές, okay. Τον Λιμονικό. Πού θα πάει διακοπές. Mr. Longo, the last question is about your vacation. Are you going to be here in Greece or somewhere else?
I will go in Italy. I have two small children, 3 and 5 years. They want to see their grandparents and to stay with their friends. So in 3 days I will leave. I will go home, and I will try to recharge my battery. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you very much. I thank you very much. It was a pleasure and good job. Bye. Thank you. Bye. Bye. Λοιπόν, στο τέλος μας είπε ότι θα πάει στην Ιταλία, παιδιά, ο άνθρωπος, γιατί έχει 2 παιδιά 3 και 5 χρόνια με τους παππούδες τους. Ναι, ναι, ναι. Μας είπε και τις γιαγιάδες τους. Για την τελευταία ερώτηση, χρησιμοποίησε τη λέξη αγαπημένη. Νομίζω πρέπει κάθε μέρα να τη βλέπουμε μέσα από βιτήρια. Είπε ότι η άποψή μου ότι πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία. Balance, αν την, ναι. Την κρατήσουμε και δουλέψουμε χωρίς ακόμα περισσότερη πίεση, όπως είπε, γιατί έχουμε ήδη αρκετή, μπορούμε να πετύχουμε και άλλους στόχους. Εννοείται ότι έχουμε το όνειρο αυτό, τον ομίλων ουσιαστικά του Champions League. Και αυτό μας δίνει δύναμη να δουλέψουμε. Πρέπει όμως να το διεκδικήσουμε χωρίς κακή πίεση, όπως είπε. Γιατί αν δεν την έχουμε, η ομάδα αυτή μπορεί να φτάσει να πετύχει πολλούς ακόμα στόχους. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Νομίζω από αύριο θα πούμε μαζί για το μπάσκετ. Δεν έχουμε κάτι. Πότε θα γίνουν τα play-off, θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Τώρα και εσύ τώρα μπάσκετ, είσαι τώρα εσύ στεριό. Ηρεμία, Νίκο, ηρεμία. Ποιο ασχολείται, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, ρε φίλε. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Diego Logo από το 2005, στενό συνεργάτη του Ράσβα Λουτσέσκου. Κάθε μέρα είναι μαζί, πολλές ώρες. Ο ίδιος τον χαρακτηρίζει αδερφό, γιατί ουσιαστικά σαν αδέρφια είναι. Πιο πολύ καιρό βλέπει τον Λουτσέσκου παρά τους συγγενείς του, ο Diego Logo και τα υπόλοιπα παιδιά του team. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας το ρίζει η Καζίνο Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Βεργίνα. Την Παρασκευή 17 Μαΐου ξεκινάει το αφιέρωμα στο τεράστιο Στράτο Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι θέλει. Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου. Από 17 Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου. Στη μεγαλύτερη και καλύτερη σκηνή της πόλης, στο Θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια στο ticketservice.gr, στα καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Η Αναδομό είναι εδώ μαζί μας. Πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, λέω. Πολλές επιλογές για την ανακαίνιση του χώρου σας. Γίνεται κάτι με το μικρόφωνο μου, ή εγώ δεν ακούω καλά. Είμαστε εντάξει. Ναι, εγώ δεν ακούω μάλλον καλά. Πολλές επιλογές για να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Πολλά πακέτα σε πολύ καλές τιμές. Οι καλύτεροι συνεργάτες θα τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Υπάρχουν ακόμη και τώρα αγώνες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, αλλά και φόρμουλα και για τις εκλογές. Εντάξει, τα μεγάλα πρωταθλήματα σιγά σιγά φτάνουν στο τέλος τους, αλλά υπάρχουν επιλογές και τώρα στην Στοίχημαν. Και αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι, και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια σιγά σιγά θα ξεκινήσουν από τον Ιούνιο. Οπότε μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και δοκιμάζετε την τύχη σας. Υπάρχει το σερί, το οποίο έχει επιστρέψει από το Παγκόσμιο Κύπελο, και φυσικά live καζίνο με πάρα πολλές επιλογές και εκεί και κέρδη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να καθιερώσουμε το τρίτο ημίωρο, θα είναι το ημίωρο των απέναντι. Ωραία. 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 Στέλιο. Λοιπόν, η πρώτη είδηση σοκ, την άλλη θα αφήσω στην αγάπη, γιατί αυτή το ανακάλυψε, το διαμάντι. Ναι. Το διαμάντι του Νίλου, πολλά και όλα. Περίμενε, βέβαια. Πάμε πρώτο. Στο πρώτο λίγο. Ναι. Στο γήπεδο της Τότεναμ, η ΑΕΚ για τεχνογνωσία. Ναι. Πόσο κόστησε της Τότεναμ? Ένα δις. Τι έχει το γήπεδο? Καταρχήν, μέσα είναι παλάτι. Ναι. Και έξω στο γήπεδο, που μιλάμε για το γήπεδο, βγαίνει ο Χλωοτάπητας, αποσύρεται και βγαίνει ένας άλλος για αγώνες ράγκμπι, γιατί έχει κάνει και με την NFL συνεργασία τότε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν παίξουν ράγκμπι στο χορτάρι του κανονικό, υπάρχει πρόβλημα, χορτάρι, ναι. Οπότε βγαίνει το χορτάρι του ποδοσφαίρου και μπαίνει Χλωοτάπητας. Πλαστικός, ναι. Όχι με ανθρώπους, το σέρνουν. Ναι. Από κάτω είναι μηχανή. Μπορεί να το κάνει αυτό η Άγια. Γιατί ότι αν βάλουμε 30 παιδιά μας, θα το σέρνουν με σκοινιά. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν αντιπροσωπεία της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Συναντήθηκαν, λέει, με την Schneider Electric. Καλά. Γνωστή, φημισμένη. Ηλεκτρικές σκούπες. Εκεί η ομάδα αντιπροσωπεία έμεινε άναυδη με το συνολικό τρόπο λειτουργίας του γηπέδου τότε. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω Σταύρο και Αγάπη ότι πήγαν, τους ρώτησαν αν σας περίσπισε κανένα υλικό. Κανένα υλικό, τίποτα. Περίσπισε κανένα πετόν, όχι. Κανένα καρεκλάκι, μήπως. Όχι, τα πήραμε. Δεν είμαστε τυχεροί. Καστιλόνας. Ψάχνουμε κάτι για την υπογειοποίηση. Έχετε τίποτα, όχι, δεν ξέρω. Μας έχει μείνει αυτό, θα το πάρουμε. Τι θέλω αυτό. Ναι, ωραία. Για πες Αγάπη το άλλο. Να σου πω, κατάξει ρε φίλε, στην Άγκη είναι δουλειά. Ωραία. Τι γελά.
Ελάτε ρε, υπάρχει μια αποστολή που πήγε στην Αγγλία για το γήπεδο του Τότεναμ και μια άλλη αποστολή σκάουτερ στο Κοπ Αφρικα θα πάει. Θα πάει πού? Στο Κοπ Αφρικα. Γιατί από εδώ, από τη Ριά. Καλή βατώ, ναι. Διαδρομία σας πω. Πού είναι το Κοπ Αφρικα βασικά? Στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, εύκολο. Εύκολο, εύκολο. Πες τροπολόγιο, εύκολο. Ξεκινάς καραβάκι. Πειραιά. Ιστοπλοϊκό, μην κάψουμε. Πειραιό. Πειραιό. Πειραιά, ναι, ωραία. Ξεκινάς ευθεία κάτω. Στο Κουτσούκου παίρνεις λίγο ανατολικά. Μην πας σε Συρία. Μην φτάσεις εκεί, είσαι δύσκολο. Ναι. Πας. Ναι. Όχι Συρία, είναι από την άλλη. Λιβύη μην φτάσεις. Ναι. Ναι, την κόβεις λίγο ανατολικά. Ναι, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Φτάνεις Νείλο. Μπαίνεις Νείλο. Μπαίνεις Νείλο. Με το ίδιο συνεχίζεις. Εκεί πώς θα δουλεύεις. Δεν χωράει το μεγάλο του καράβι. Το γήπεδο. Δεν είπα. Τι μεγάλο, στιοπλοϊκό δεν είπα. Α, στιοπλοϊκό, sorry. Φτάνεις μέχρι εκεί. Φτάνεις μέχρι εκεί. Λίγο αεράκι, λίγο φουφουφού. Μην πάρει κανένα jet ski προς. Λίγο φουφουφού θα φτάσει. Και πολύ το jet ski αγάπη. Και πολύ δεν φτάνουμε. Ούτε μέχρι Σαντορίνη. Ναι, φτάνουμε. Δεν είμαστε γι' αυτά. Νείλο πιάνει το γήπεδο επειδή έχω πάει. Είναι από τον Νείλο. Κάπου στα 5-6 ναυτικά μίλια πας Νείλο, δεξιά. Εκεί ναι. Πώς το δουλεύεις τον Νείλο? Κολυμπώντας. Εμπιστεύεσαι τους εντόπιους σκουπί κανονικά, τα παλιά της Αιγύπτου? Πας μου λοχτά, δεν δηλαδή... είναι δηλαδή, μπορεί να εμφανιστεί και μια ασπιράτης, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο Νείλος ναι. Δεν είναι ο Αλιάκμονας. Ναι. Είναι λίγο μεγάλο. Προσέχεις και δηλαδή. Λίγο βρωμερό. Δηλαδή, πέφτεις μέσα τέλος, 4 λόγες. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα. Εντάξει. Ναι. Μόλις φτάσεις, ξέρω εγώ, στην συνοικία την καλή που έχουν εκεί που είναι τα πεντάστερα. Ναι. Φεύγεις από εκεί, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Φεύγεις από εκεί. Και πας στην παλιά αγορά. Ναι. Εκεί που ψήνουν ψαράκια, καλαμαράκια, έχει τέτοια εκεί. Μπορεί να σε φάνε ζωντανό εκεί. Λογικά. Εκεί όταν πήγα εγώ, 5 μέρες μετά έγινε φοβιστική επίθεση. Πέντε μέρες μετά, δηλαδή εκεί που έτρωγα, ανατινάχτηκε. Ωραία. Μεγάλη σε καμπάρα, τι θα κάναμε για σένα. Ναι. Και πας εκεί πέρα, έχει κάτι ξενοδοχεία και πολύ καλά, με 2 δολάρια τη μέρα, 3 δολάρια τη μέρα. Μπορεί να μείνουν άλλοι 12 μαζί, δεν αλλά... Δεν είναι λέγε. Ναι. Έχουμε θέσει το πρόεδρο, φτιάχνουμε. Ναι, ναι, για ναι. Πες. Για πες. Ναι. Και τέλος πάντων θα πάνε να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Ναι. Πέταλο. Καλά, μην χρειάζεται να πάρω και πρόσκληση τώρα, ναι. Ναι, πέταλο. Γιατί πού να στείλεις mail, να κάνεις το θέλει προσωπικό. Δεν είναι... Και... Πάω ότι 7 στα 7 δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Ναι. Και θα πάνε να παρακολουθήσουν το Κοπ Αφρικα. Φαντάζεσαι πάνω στην κουβέντα που θα γίνει με τον Δημήτρη Μελισσανίδη να πούνε οι άνθρωποι θέλουμε ένα μπάτζετ, ξέρω εγώ, αυτά 5.000 και να πει έμαθα ότι και με 2-3 δολάρια. Κάποιος μου είπε. Θέλετε να με φάτε και τα λοιπά. Εντάξει. Άστα, δεν βγαίνει. Ας το παρατήσουμε. Τηλεόραση, ρε, έλα. Τηλεόραση είναι πιο πολύ συμφέρει. Ξέρεις πως όλα τα δείχνει. Ναι, πιο πολύ συμφέρει. Νοείται. Και δεν χρειάζεται να είσαι και συνδρομητής, πάω και σπασμένα. Στην τότε, να σας το πω τώρα την αλήθεια, στην τότε να πήγε να τους πούν την τεχνογνωσία πώς φτάσαν τελικό της Αμπιζλή χωρίς μεταγραφές. Α, είναι και αυτή μια οπτική. Ναι. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος. Ο πραγματικός. Πάμε στους άλλους. Ποιους άλλους τώρα? Αυτούς που μαλλούν με τους ιστούς στα κοντάρια. Α, ναι. Έχουμε και αυτούς. Παιδιά, χθες έτσι όπως έπαιζα με τον υπολογιστή εκεί, μέσα από σκληρή εργασία. Έψαχνα να σκάλει. Πρέπει να πω φόρτισης, εντάξει, δεν μπορείς να δουλεύεις συνέχεια. Ναι, είδα ένα βίντεο με τις μεγάλες σφαγές. Θέλω να θυμηθώ λίγο, κυριαρχία Ολυμπιακού στην ΕΠΟ, φίλε. Ναι. Και μέσα στις μεγάλες σφαγές, που όντως ήταν, είναι εκείνο το Πλατανιά Σάρης, όπου η μπάλα δεν έχει περάσει ποτέ, στο πλασέ ενός φόρ που είχε τότε, δεν θυμάμαι και πώς το λένε ο Πλατανιάς, το βγάζει ο Διούδης. Εκπληκτική απόκριση του απλά. Δηλαδή ο Διώδης έχει βγάλει, δεν βγαίνει. Ναι. Το μισό μέτρο. Ναι, ναι. Ναι. Με τον θειό σου προπονητή ο Καζανιάς. Το θυμόμαστε, ναι. Ναι. Και ο άλλος ουσιαστικά οδηγείται στον υποβιβασμό. Εντάξει. Ο οποίος κράτησε μέχρι πρότινος. Τώρα πρόσφατα, ναι. Έκανε βόλτες γάμα, βήτα, γάμα βήτα. Εντάξει. Τα παιδιά, δηλαδή υπάρχει μια γενιά φιλάθλων. Μας πολέμησε εκεί. Ναι, ναι, υπάρχει μια γενιά φιλάθλων που δεν έβλεπε τον Άρη στην Αθλητική Κυριακή. Δηλαδή έπαιζε το. Και δεν τον βλέπανε. Όπως λέει και φίλος μου, παρέτησε μικρή όψη. Οπότε το ακούω αυτό, λέει νομίζω ότι έχω αύριο να πάω σχολείο. Ναι, γεγονός. Εσύ τι ναι, εσύ δεν το πρόλαβες αυτό. Ναι, λέω να. Και ξαφνικά διαβάζω όλη την ώρα. Για τον κακό ΠΑΟΚ, τον έτσι τον αλλιώς, που από την ώρα που ο ΠΑΟΚ ενεπλάκει στο θέμα ΕΠΟ,
Ο Άρης ανέβηκε η κατηγορία, δεν το σταμάτησε κανένας. Και φέτος πήρε αυτό που ποδοσφαιρικά του άξιζε. Γιατί ήταν όντως η πέμπτη καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ? Θα μπορούσε ο Άρης να κάνει αυτό το πράγμα ή θα μπορούσε να βιώσει ό,τι βίωνε στο παρελθόν? Και εγώ δεν σου λέω να πέσει, γιατί είχε καλή ομάδα όντως. Εμένα μ' άρεσε, δηλαδή με τον Παντελίδη από κάποια φάση και μετά μ' άρεσε να τον βλέπω. Και στην αρχή μ' άρεσε για να βλέπω πολλή αναρχία στο παιχνίδι του, αλλά είχε. Και καλούς παίχτες έχει κτλ. Θέλετε να γυρίσουμε λοιπόν, ρε παιδιά, επειδή βλέπω γράφετε, λέτε, κάνετε, ράνετε. Ωραία. Να γυρίσουμε στα παλιά. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Να γυρίσουμε στα παλιά λοιπόν. Αφού έτσι βολεύει, αφού πάω ο κακός και εσείς οι επαναστάτες, κανένα απολύτως πρόβλημα, να πάμε στα παλιά. Αντί να λέτε ότι υπάρχει ποδόσφαιρο, έστω και αυτό που υπάρχει, μια βελτιωμένη έκδοση, αυτό που υπήρχε σίγουρα αυτό, δεν το συζητάμε, που σας δίνει μέσα στο γήπεδο αυτό που αξίζεται, πουλάτε και τρέλα και μειώνετε και τον ΠΑΟΚ από πάνω. Κανένα πρόβλημα. Η ιστορία γράφει. Ναι, γεγονός αυτό που λες. Η ιστορία έδειξε φέτος ότι αυτό που άρχισε το πήρε. Τα προηγούμενα χρόνια όχι. Ναι, αλλά βάλατε σημαίες στο Δημαρχείο, ρε φίλε. Δεν τη βάλαμε, εμείς την έβαλε ο Δήμος. Ο Δήμαρχος, ωραία, εκφράζει την πόλη. Ένα μεγάλο ποσοστό της πόλης είναι ΠΑΟΚ και πανηγυρίζει. Ωραία. Δεν πανηγυρίζει εις βάρος άλλων, πανηγυρίζει για την επιτυχία της ομάδας του. Ο οποιοσδήποτε φέρει μια επιτυχία στη Θεσσαλονίκη θα μπει η σημαία του. Ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Ότι οτιδήποτε και αν κάνει ο θετικό ο Άρης, πάρει πρωτάθλημα, πάρει κύπελο, δεν με ενδιαφέρει, να μπει η σημαία του, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια επιτυχία, έχει μια επιτυχία ο ΠΑΟΚ, ωραία, βάζω μια σημαία ότι κατακτώ την πόλη. Και αυτές οι βλακίες, οι facebookικές. Σημαίνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης πανηγυρίζει. Δεν ακυρώνει ότι υπάρχουν και άλλοι. Μακάρι να είναι και ο Άρης τόσο μάγκας και να πάρει αίτητος πρωτάθλημα και χωρίς αίτητος πρωτάθλημα και να βάλει τη σημαία του εκεί. Δεν έχετε μάθει τίποτα τόσα χρόνια που μας έχουν εδώ πέρα χωριάτες και κολομάνε αυτοί να μεταμοιράζονται μεταξύ τους. Χαμπάρι. Εγώ δεν λέω για την Κόντρα, για την Κόντρα να υπάρχει και χαβαλές να γίνεται και χίλια δυο. Και εγώ συμμετέχω σε αυτήν. Αλλά τώρα αυτό το καραγκιοζλίκι, σε μια εποχή που πήρε αυτό που άξιζε και ο ΠΑΟΚ ο κακός, φτάνει. Φτάνει. Αυτά. Και στην τελική κοίτα λίγο τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση. Και να καταλάβεις λίγο τι γίνεται. Σταμάτα μονίμως να προσπαθείς να μειώσεις τον άλλον, ενώ έχει πετύχει το διανόητο. Τέλος πάντων. Ο καθένας λειτουργεί όπως νομίζει. Απλά εμάς η θέση μας είναι αυτή. Απλά και ξεκάθαρα. Εντάξει, στην Ελλάδα υπάρχει μια άλλη λογική. Δεν πρόκειται, ας πούμε, στην Ελλάδα ποτέ να δεις αυτό που είπε, ας πούμε, ο Γκουαρδιόλα που είπε ότι χωρίς τη Λίβερπουλ και την πίεση μας άσκησε δεν θα παίρναμε έτσι το πρωτάθλημα φέτος. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί αυτό. Δεν θα το ζήσουμε αυτό εδώ. Ή, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ποτέ ένας προπονητής όπως ο Κλοπ και να πει συγχαρητήρια στην City που το κέρδισε με ένα πόντο πιο μπροστά, ενώ μόλις το έχει χάσει η Λίβερπουλ. Δεν είπαμε αυτό, προφανώς και δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Να υπάρχει και μια λογική. Αυτά λοιπόν με τους άλλους. Η Άκη είναι πιο διασκεδαστική, είναι η αλήθεια. Εντάξει, η Άκη τώρα έχει πολλά έξοδα αυτόν τον καιρό. Μία αποστολή στην Τότεναμ, σου λέω, μία στην Αίγυπτο. Είναι διάφορα πράγματα. Οι επιφανείς μάλλον έβαλαν λίγο πλάτη και βοήθησαν. Αριστεριούς, τι λες? Μέσα όλα αυτά έχουμε και τον υποψήφιο δήμαρχο που συγκρίνει Σαββίδη με Μαρινάκη. Μεγάλη επιτυχία είναι και αυτή. Ναι, άλλο γι' αυτό. Okay, ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει, για αυτά που κάνει. Το να συγκρίνει τον Ιβάν Σαββίδη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, πραγματικά δεν ξέρω. Ποιος του συμβουλεύει, είναι μόνος του. Δεν τα έχει άλλο. Τα γράφει κάποιος άλλος. Τον Ταχιάου τώρα που ξαναμίλησε τώρα στο Μετρόπολης, βρήκε εκεί έδαφος. Ξανά. Ωραία, ναι.
λέει ότι είναι υπερβολική η τοποθέτηση της σημαίας. Τι σε πειράζει, ρε αγόρι μου, εσένα? Τι σε πειράζει να μπει η σημαία της ομάδας που φέρνει το πρωτάθλημα? Δεν είναι κακό πράγμα. Είναι μια νίκη της πόλης. Ωραία, άλλαξε ψυχολογία η πόλη. Κινείται χρήμα. Που κάποτε Σταύρο έφευγε το χρήμα. Πάλι εκεί πήγε η κίνηση, αλλά πήγαινε κάπου αλλού. Ναι. Το χρήμα του Δήμου. Του Δήμου. Επική ατάκα, έτσι, τοποθέτηση, ότι εγώ δεν ψήφισα από Γιώργο, ψήφισα μόνο τον εαυτό μου. Για να δικαιολογήσει ο υποψήφιος δήμαρχος την συνεργασία του με τον... Εδώ τώρα, άκουτε τι λέει εδώ. Η Θεσσαλονίκη λέει έχει πραγματικές ανάγκες. Δεν είναι το θέμα της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ευρύτερα τα προβλήματα. Βεβαίως είναι ευρύτερα τα προβλήματα, κύριε Ταχιάου. Βεβαίως είναι ευρύτερα. Όταν λείπουν από τα ταμεία του Δήμου κάτι εκατομμύρια. Είναι. Αντιδήμαρχος ήσασταν επί Παπαγεωργόπουλου. Και ποιος σας είπε σας ότι ο ΠΑΟΚ είναι θέμα? Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πρωτάθλημα και χαίρεται η πόλη. Μήπως να μην χαρούμε, συμπλεγματικοί, όλοι. Φοβερά πράγματα. Ε, φοβερά. Να μην χαρούμε. Φάγαμε την ψυχή μας 2 χρόνια, μας κλέψαν, μας κάναν, μας ράνανε και να μην χαρούμε. Όχι, να χαρούμε για τον χρηματοδότη σας. Και τον Ουρουάν που κάνει βόλτες μόνος. Μόνο του. Κόβει βόλτες. Να χαρούμε για αυτόν μόνο. Άντε, σαν δεν τρέπεστε λίγο. Συμπλεγματική. Συμπλεγματική. Να χαρεί, φίλε, ο Δημότης της Θεσσαλονίκης για τις πολλές δουλειές που υπάρχουν. Ναι, θα δώσει ανάπτυξη, λέει ο Ταχιάος. Άμα βρεις εσύ μία δουλειά να δώσεις, εγώ θα κάνω κολοτούμπες. Μία. Ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ έχει δώσει χιλιάδες μέχρι τώρα. Δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Αναπτύσσεται, επενδυτής είναι. Ωραία. Και πάλι αυτός θα δώσει. Οι δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα είναι το καζίνο, το Ρέτζεσι και ο ΠΑΟΚ. Κάτσε, φίλε, η αδερφή του έχει γράψει όμως ότι αφήνουμε τον το Ρώσο να βάζει το άγαλμα της Βασίλισσας Όλγας στη Βασίλισσα Όλγας. Άκου πράγματα. Άκου πράγματα, ρε εσύ. Το έχει γράψει. Ναι, έχει γράψει. Σε άρθρο. Το διαβάσει. Το αφήσαμε, το άγαλμα. Ναι. Και πώς έγινε αυτό? Στη Βασίλισσα Όλγας όμως, το άγαλμα της Βασίλισσας Όλγας. Την άλλη φορά θα βάλουμε ένα του Αριστοτέλη στην Αριστοτέλους. Έχει. Όχι, ναι. Έχει πουθενά. Δεν ξέρω, περίμενε. Τέλει, έχει, πώς δεν έχει. Πού? Σε άλλη πόλη ζείτε. Πού είναι? Στην τελευταία πλατεία προς τα κάτω είναι. Πού είναι? Τι είναι? Απέναντι από τα... Α, στο Μότζο από πίσω. Έχει κάτι πόδια έτσι. Α, ναι, σωστά. Πλατιπόδι. Στο δάχτυλο είναι... Ναι, ρε. Δηλαδή, πώς λέμε, μου έπρεξες αυτά. Τέλος πάντων. Του πήρξε τα πόδια τόσο. Επειδή τα πράγματα είναι απλά, ο συγκεκριμένος κύριος ανήκει σε μια παράταξη που είναι εχθρική απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και το επιβεβαιώνει. Δεν κάνει κάτι για να μην το επιβεβαιώσει. Συνεχώς το επιβεβαιώνει. Ναι. Το επιβεβαιώνει. Άρα λοιπόν, που δεν είναι λόγο. Εγώ δεν στέκομαι πολύ στα κομματικά κριτήρια στην ψήφο. Στα οπαδικά κριτήρια στην ψήφο. Αλλά εδώ είναι πιο κοινωνικό το θέμα. Δηλαδή. Έλα ρε φίλε, τώρα αυτό που έλεγες νωρίτερα. Σε πειράζει η χαρά του άλλου, δηλαδή. Εδώ είναι με σαν... τι να χαρεί ο άλλος, δεν κατάλαβα. Όχι, θα χαρεί γιατί έχει 4,5 χιλιάρικα μηνιάτικο, ρε. Ή θα χαρεί γιατί θα δουλέψει 7 στα 7, που λέει και ο δικός του. Εδώ είναι σαν να περνάει λίγο για χαζό, ρε, αυτό το θέμα. Δεν είναι ούτε οπαδικό, ούτε τίποτα. Πάνε να πουλήσει ένα πολιτισμό, αυτό το συχαμένο, το υπόγειο που έχουν αυτοί. Ωραία. Το αφιψηλού. Το αφιψηλού και καλά, ενώ είναι μπουκωμένοι. Ενώ είναι μπουκωμένοι, αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία, πάνε να σου περάσουν αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι μετικό, εντάξει. Άσε με να χαρώ. Δεν σε πείραξα. Μα θα έχω τύψει επειδή πείραξα. Χαίρομαι. Θα έχω τύψει επειδή χαίρομαι. Αυτό κάνουν, επειδή έχω πετύχει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ναι. Και δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν ποτέ. Ναι. Τι. Αυτό κάνουν. Μα όχι, εντάξει. Όχι, δεν έχω ενοχές. Προφανώς και θα σας πάρει και θα σας σηκώσει και όλα τώρα στις εκλογές. Εσένα ειδικά. Αυτά. Διάλειμμα. Το Σταύρο. Λοιπόν, τα Νάξιους είναι μαζί μας. Πολλές επιλογές σε ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες. Εντάξει, τέτοιο, όπου και να είσαι στο κέντρο, υπάρχει ένα κατάστημα ΝΑΚ. Ωραία. Είσαι στη Μυστική Μαριστοτέλους, υπάρχει κατάστημα ΝΑΚ. Είσαι πλατεία Αγίας Σοφίας, υπάρχει ΝΑΚ. Είσαι στο Μετρίνιο Κόσμος πιο έξω από την πόλη και εκεί υπάρχει κατάστημα ΝΑΚ. Και κοντά στο άγαλμα τη Βασίλισσα Όλγα. Περιμένουμε. Κακό έβαλε ο Σαββίδη τη Βασίλισσα Όλγα. Έχει και κοντά. Έχει στόκ, ναι.
Καλά, εσύ το έχει γύρω στο 15. Τι άσε με τώρα. Προ τα κάτω, προ κέντρο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και αν ταξιδεύει, υπάρχει κατάσταση στο Λευθέρω Μενιζέλο και φυσικά nak.gr. Μπαίνει εκεί με την ησυχία σου και κάνει τι επιλογέ σου με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Για όσου θέλουν να γίνουν μπαρίστα ή bartender ή μάστερ στην πληροφορική, η καλύτερη επιλογή είναι το Data Lab και το διαβίου μάθηση. Επαγγελματίε μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά τη παραγωγή του καφέ, γιατί όντω είναι επιστήμη η παραγωγή του καφέ. Ή αν θέλετε να γίνετε επαγγελματίες bartender, κάντε σεμινάρια στο service, όλα αυτά στο Data Labs και με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-22-29-62 ή μπαίνετε στο datalabs.edu.gr. Μαζί μας δεύτερη ώρα και ο Φτύκας, πλακάκια και είδη γηινής, πάρα πολλές προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κάτω τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σέργιο, τι άλλο έχουμε? Η ομάδα, όλοι είναι κάπου, Η ομάδα, γεια σας. Έφυγε, είπαμε πρώτα Ζαμπά Βραζιλία. Ο Βαρέλα είναι εδώ ακόμα, γιατί τα παιδιά του είναι και στο σχολείο. Ο Λουτσέσκου είναι εδώ που θα κάνει την επέμβαση. Σήμερα. Είδε να μα σηκώνει σκούπε, φίλε. Πρόσωπο. Για Ρουμανία. Ανθιγίνα. Θα κάνει την επέμβαση και θα πάει μετά Ρουμανία. Τι να πας να κάνεις Ρουμανία καλοκαιριάτικα, βρε φίλε. Τα εγγόνια, ρε φίλε, τι να κάνεις. Πάρε τα εγγόνια και πήγαινε μια. Κράει ένα ακόμα. Τι να πάρει, τι να πάρει στο Ντουμπάι με τα εγγόνια. Εξωτική Ρουμανία, Σταύρο. Ναι, χάρη Ρουμανία, εγώ έχω πάει, εσύ δεν έχεις πάει. Ωραία, άρα εγώ που δεν έχω πάει, σου λέω την εξωτική, εσύ το ξέρεις. Εγώ το ξέρω. Καλό επίπεδο. Στο όροφο του Intercontinental. Καλό το επίπεδο, Σταύρο. Μπαλκονάκι, πολύ δυνατό, ναι. Θα ξαναπήγαινες. Εύκολα. Ναι. Ναι, ναι. Έρθα, τι τον κράζει, α πάει εκεί. Εντάξει, αυτό είναι από εκεί. Εγώ πήγα μια φορά, πήγαινα άλλε πέντε. Δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου έχει πρόβλημα να γυρίσει όλη την Ευρώπη ή να πάει και λίγο έτσι χαλαρά, δηλαδή. Ελβετικές Άλπες. Δεν έχει καμία. Ελβετικές Άλπες, καλοκαίρι. Ξέρεις τι ωραία είναι. Όχι. Αυστριακές Άλπες. Ελβετικές Άλπες υπάρχουν. Ωραία. Βαβαρικές Άλπες. Έχω την εντύπωση. Φτάνει η Ελβετία. Τέλος πάντων, κάτι θα υπάρχει. Αυστρία φτάνει σίγουρα. Εκεί πήγαμε. Βέβαια, βέβαια. Αυστρία έχουμε πάει. Νομίζω ότι φτάνει πάλι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι ούτε εγώ. Ας το στο πείσουμε. Ας το, δεν υπάρχουν ελβετικές Άλπες. Χρήστο, κόψε το κομμάτι. Με αυτά και με αυτά, οριστικοποιήθηκε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο. Ποιοι είναι οι πιθανοί μας αντίπαλοι? Ακόμα γίνεται ψιλοχαμός, δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη. Απλώς βλέποντας τις ομάδες που ξεκινάνε από το πρώτο προκριματικό και είναι έτσι αξιόλογες, σίγουρα είναι μία η Celtic. Σίγουρα είναι αξιόλογος ο Ερυθρός Αστέρας. Ναι. Έχει μία ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα κάτι Αστάνες, κάτι. Γιατί η Αστάνα τι είναι, καλύτερη είναι η ΑΕΚ από την Αστάνα? Πόσες ώρες είναι η Αστάνα? 6 ώρες. Αν πας με την Άστρα, με την Αιτζία είναι. Υπάρχει η Σερβίρασπολ στο πρώτο προβληματικό, η Φερετσβάρος, η πρώτη της Σλοβακίας, η Κλούζα τη Ρουμανία. Στο δεύτερο προβληματικό υπάρχει η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Κοπενχάγη, η Μακάβι Τελαβίβ και ο Αποέλ. Και στον τρίτο. Μέχρι στιγμής στο μονοπάτι των πρωταθλητών είναι ο ΠΑΟΚ και ο πρωταθλητής Ολλανδίας. Που δεν ξέρω αν θα είναι ο Άγιαξ ή θα είναι η Αϊτχόφεν. Έχει ακόμα πάντως. Θα χρειαστούν λίγες μέρες για να οριστικοποιηθεί ο χάρτης. Εμείς σε ποιους θα παίξουμε? Δεν υπάρχει φιλικά ξεκάθαρο. Τι είναι ποιος? Πρέπει να τελειώσει το Europa League, να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το Europa League που θα μπει απευθείας στους ομίλους. Πώς θα γίνει η ανακατάταξη? Θα μπει κάποια ομάδα τα play-off στους ομίλους και θα πάει έτσι, θα μετακυλήσει όλο το θέμα, θα έχουμε ανακατατάξεις για να δούμε πόσα, αν μπορείς να πεις πιθανούς αντιπάλους. Τώρα δεν μπορείς να πεις. Το καλό σενάριο ήταν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στο τρίτο προκριματικό και όχι στο δεύτερο. Να ξεκινήσει δηλαδή η προετοιμασία στις 20 Ιουνίου. Γιατί κάπου εκεί θα πήγαινε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Θα είχαμε συγκέντρωση 17-18 Ιουνίου, κατευθείαν Ολλανδία. Τώρα εντάξει, νομίζω 26-27 θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση. 1 Ιουλίου, 2 η ομάδα θα είναι στην Ολλανδία. Θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να περάσει δύο αντιπάλους. Ναι. Στα play-off περιμένει μέχρι στιγμής η Young Boys. Ναι, κάτσε ρε φίλε, εμείς θα είμαστε ισχυροί ή ανισχυροί στα play-off αν περάσουμε ισχυρό στο τρίτο προκριματικό? Δεν πάμε ισχυρούς μετά? Στο τρίτο προκριματικό μας βλέπω να είμαστε ισχυροί, Σταύρο, λογικά. Δύσκολα. Λογικά, αν γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν και σύμφωνα με τη λογική. Τι λογικά και σύμφωνα με τη λογική. Στους προηγούμενους γύρους, ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς. Τώρα στα play-off, δεν ξέρω. Ξαναλέω,
Το βέβαιο είναι ότι στο δεύτερο προκριματικό είναι ήδη Δυναμό Ζάγκρεπ, Μακάμπι Τελαβίβ του Βλαντανίβιτς, Κοπεχάγη από Ελ. Στο τρίτο είναι η πρωταθλήτρια Ολλανδίας, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να μας χάσει καμία Μακάμπι, να μας χάσει κρύος υδρότας, τίποτα. Δεν είναι άσχημη Μακάμπι. Αλλά είναι προτιμότερη από τον Άγιαξ ή την Ετχόφεν. Δεν μπορεί να έχουμε αυτούς τους πιθανούς αντιπάλους, Στέργιο. Κάτι κάνεις λάθος αυτή τη στιγμή. Σου λέω ξανά, η κατάσταση είναι μέχρι στιγμής πολύπλοκη. Θα ξεδιαλύνει. Ο Άγιαξ θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ετχόφεν. Ο Άγιαξ. Και στα play-off περιμένουν ήδη οι Young Boys και η πρωταθλήτρια Τσεχίας. Σλάβια. Που ναι, λογικά θα είναι η Σλάβια, ναι. Ο στόχο. Μύρο στόχο. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να δούμε πώς θα δημορφωθεί το ρόστερ του ΠΑΟΚ, τι κινήσεις θα γίνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Όσο και να πεις, θα κάνει την υπέρβαση ο Ιβάν, έτσι τον βλέπω. Και εγώ έτσι τον βλέπω. Βάσε, δεν. Και εγώ τον βλέπω. Έτσι, το πότε είναι το θέμα. Το πότε. Ναι. Εκεί με τους χρόνους λίγο έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα. Λύνονται. 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 Ξεκάθαρα λύνονται. Η ουσία είναι ότι κορμός υπάρχει. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι. Να τελειώνει λίγο το θέμα Βαρέλα. Να δούμε τι θα κάνουμε με Σάχο, Φικάνιαση και τους δύο ή οτιδήποτε. Να δούμε πότε θα έρθει κάποιος γρήγορα. Ο Λάμπρου γυρίζει. Ο Μελίσσας γυρίζει, μάλλον. Για τρίτους. Ο Ζήφκοβιτς θα δικαιωθεί σε κάποια φάση, πιστεύω. Στα κοντά. Θα δούμε. Έχει αρκετά μέτωπα ο Μάριο Μπράγκο. Ο Μάριο Μπράγκο. Ο Ολιβέρα, να δούμε τι θα κάνουμε. Με τον Ολιβέρα νομίζω έχουμε ακόμα μέλλον. Έχουμε μέλλον γιατί τέλος του μηνός και η Πόρτο θα αποφασίσει τι θα κάνει. Η Πόρτο πρέπει να τελειώνει. Χάνει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Άρα δεν αποκλείεται να αρχίσει να πουλάει. Ναι, γιατί δεν έχει εκεί η μέρα και τα λεφτά τη Champions League. Ω πρωταθλήματρια. Και επειδή ο Πίτοντα Κώστα με τα νούμερα τα αγαπάει λίγο. Θα αρχίσει να πουλάει, πάρε Ρέλα, πάρε τον άλλο τον κοντό που έχει εκεί στα χαφ, πάρε και τον άσχημο τον Μαρέγκα. Πάρε και μια 30 εκατομμύρια αυτό. Κάνα κουτσό θα τον πουλήσει 15 εκατομμύρια. Κάνα τυφλό. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι φαινόμενο πραγματικά. Έχουμε να δούμε και τι ανάγκες έχει βέβαια η Πόρτο. Κάτσε να δούμε τις δικές μας αγάπη και να ψάξουμε και την Πόρτο. Εντάξει, εννοώ. Δεν εννοώ να του δώσω. Μην αγχωθούμε να αρχίσουμε κάτω και να ρεπορτάζ Πόρτο. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ, ρε παιδί μου. Αν πουλήσει θα έχει ανάγκη τον Ολιβέιρα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι αλλά πρόβλημα. Πρέπει να τελειώσουν αυτοί, να δεις τι βγαίνει. Πουλάει εκείνη η καλή της. Χάθηκε να έχει ένα καλό. Που πούλησε και τον άλλον ήδη 50 εκατομμύρια. Εκείνο το Βίντρα το μαύρο που έχει πίσω. Το Βίντρα το μαύρο, ναι. Πάντως η δική μου λογική λέει ότι δύσκολα ο πρόεδρος της ΕΠΟ θα μπει σε. Της πιάς. Είπε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Τα φιλιά μου στο Βασίλη Κραμμένο. Πολιτική μου είστε λοιπόν ότι ο πρόεδρος της Πόρτο θα μπει σε διαδικασίες. Τώρα έκανα εικόνα εγώ το γραμμένο να το σκέφτομαι. Στο Πόρτο, στο Τραγκάο. Ταιριάζει. Μίτιγκ με τον Κωσίσαο. Και δίπλα του Χατζη Αποστόλου. Μια που είναι εκεί ο Βιερίνια δεν μιλάει λίγο με τον Κωσίσαο τώρα πλάκα-πλάκα. Να του τελειώσει. Να του πει λίγο την Ολιβέιρα. Και τι θα πει ο Κωσίσαο, εντάξει, πάρε τον τζάμπα. Εντάξει, τα νούμερα θα βρει μετά από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ήθελα ναι. Να πω ότι δύσκολα ο πρόεδρος της Πόρτο, Σταύρο Κιαγάνθη, θα μπει σε διαδικασίες συνειδιοκτησίες κτλ. Δεν νομίζω. Όχι, δεν υπάρχει. Να έχει και ανάγκη. Υπάρχει πρόβλεψη. Το θέμα είναι ότι ακόμα και τα 6 εκατομμύρια συνειδιοκτησίες είναι πολλά. Ο Ολιβέιρα είναι ένα παιδί κοντά 3-4 εκατομμύρια αγορά. Αυτό είναι. 10-20 παίκτες, μια χαρά παίκτες είναι. Δεν έγινε κομμάτι του γκρουπ. Είναι αλήθεια. Δεν είναι ακόμη στο 100%. Έχει τεράστια περιθώρια πιστεύω. Αυτό ήταν και ο λόγος που δεν ξεκίνησε στο τελικό, λέω εγώ. Ναι. Προτίμησε δηλαδή ο Λουτσέσκου να πάει στη σιγουριά των δύο που ξέρουν να παίζουν μεταξύ τους και ξέρουν τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Στο τετράμινο που τον είδαμε, δεν σου έβγαλε την εικόνα ότι θα θυσιαστεί για το γκρουπ. Όπως ο Κάνιας και ο Σάκος στο τελικό. Έχει διαγώνιμο ένα άλλο. Ναι, εντάξει, καμιά φορά κάποιος που έρχεται από ψηλότερα. Έχει ένα αίσθημα ανωτερότητας. Είναι ένα φυψηλού, το έχει. Ναι. Αυτό δεν κολλάει όμως στον σημερινό ΠΑΟΚ. Γιατί ο Λουτσέσκου τι έχει καταφέρει. Όποιος κάνει αυτό που θέλει, θα παίζει. Ναι. Όποιος δεν κάνει αυτό που θέλει, δεν θα παίζει. Το είπε και ο Άκουμ συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό. Γιατί είχε ανακτήσει. Λέει, μα εγώ έχω τόσα στοιχεία άουσου του, δεν έπαιζε. Μέχρι να μάθει να πιέζει.
να εκμεταλλεύεται τους χώρους, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει συνδυαστικά αυτά το ένα το άλλο, δεν έπαιζε. Έφυγε ο Πρίγκεβιτς, μπήκε, έπαιξε. Δεν πήγε πήρε άλλο ο ΠΑΟΚ για να μην παίζει ο ΑΚΠΟΜ. Η συνέχεια ήταν ορθολογική. Εντάξει. Εντάξει, πολύ βέβαια λογικό είναι, γιατί ήρθε το Δεκέμβρη, το Γενάρη τέλος πάντων. Πότε να προλάβεις να μπει σε αυτό το κλίμα. Είναι και λίγο λογικό. Στο γενικότερο κλίμα μπήκε, τον βοήθησε και ο Βιερίνια. Okay. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί πολλοί ξεκρίνουν τώρα και λένε ότι δεν είναι αυτός για τόσα λεφτά και πάμε σε άλλη επιλογή και μην ασχοληθούμε καν. Δεν είναι έτσι. Γιατί α πούμε και το Βαρέλα, το Μαουρίσιο όταν ήρθαν. Άλλη εικόνα είχαμε και άλλη εικόνα έβαλα μετά. Όπως προσαρμόστηκε την πρώτη μέρα, υπάρχει και ο Βαρέλα που θέλει ένα χρόνο. Ναι. Μαουρίσιο. Ναι. Στην αρχή όλοι έλεγαν πώς γίνεται να παίζει αυτό. Σάχοφ, θα θυμάστε από τα 20 παιχνίδια. Σάχοφ, ναι. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό. Όλοι παίκτες. Δεν μπορεί να πει κανείς Ολιβέιρα ότι τη βρίσκει και δεν είναι παίκτης που αξίζει να παίζει τον ΠΑΟΚ. Άλλο αν δεν έδειξε ότι αξίζει τόσα χρήματα όσο ζητάει η Πόρτο. Αυτό ναι, οκ. Okay. Και δεν μπορεί τώρα και όλοι από την Πορτογαλία να λένε ψέματα για τον Ολιβέιρα. Που όλοι λένε τα καλύτερα και κόβουν το χέρι τους γι' αυτόν. Κόβουν το χέρι τους γι' αυτόν. Ακραίο μου φάνηκε αυτό, αλλά ναι. Εννοώ ότι είμαι πολύ σίγουρη. Τέλος πάντων, είναι καλός παίκτης. Αλλά είναι καλός παίκτης για 3-4 εκατομμύρια. Αυτό. Άμα αρχίσουμε και μιλάμε για 6-7, δεν είναι καλός παίκτης για 6-7, όχι. Μπορούμε να βρούμε καλύτερο με 6-7. Λέω εγώ. Έναν πιο γρήγορο, έναν καταρτισμένο, έναν τακτικά σωστό. Και λίγο στη φυσική κατάσταση νομίζω είχε θέμα. Εντάξει, αυτό επειδή δεν έπαιζε. Ναι, είχε για καιρό να παίξει όταν ήρθε. Είχε έπαιζε παίξει, στο ξεκίνημα. Γαλατά... Ναι, έπαιζε στο ξεκίνημα, Σεπτέμβριο. Εκεί είναι δύσκολο να βρει ρυθμό. Πάντως, αν τα βάλουμε κάτω, είναι χοντρικά μπορεί να είναι και 30 περιπτώσεις ανοιχτές. Δηλαδή παίκτες που λήγουν τα συμβολιά τους. Υπάρχει πολλή, δουλειά, υπάρχει πολλή δουλειά. Το πιο δύσκολο κομμάτι του Μπράγκο είναι να λύσει συμβόλαια. Έτσι όπως τα έχει κάνει ο άλλος. Ναι. Καμιά 50 συμβόλαια πέρα δόθε. Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό. Κοίταξε, μπορεί στο μυαλό ενός να είναι απλό να θεί ο Ζήφκοβιτς να φύγει ο Ρέι. Το ρωτάς τι δουλειά θέλει για να φύγει ο Ρέι. Άστο, δεν είναι. Να τεθεί ομάδα. Να πληρώσει συμβόλαιο. Να τον αγοράσει. Να πληρώσει το 60% του συμβολέου. Ναι, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει να παίξει. Έπαιξε ένα παιχνίδι φέτος και έχει να παίξει από το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, πρωτάθλημα. Ναι, πρωτάθλημα. Από το 2-2. Στο κύπελλο έπαιξε ο Πασχαλάκης. Όχι φέτος, το περσινό. Ναι. Και έπαιξε φέτος ένα παιχνίδι με τον Αίτητο Σπάτων. Που δεν πρέπει να τον πήρε κάμερα. Ναι. Δεν υπάρχει πλάνο ρέι από το παιχνίδι. Γεγονός. Είναι 30 ανοιχτά μέτωπα. Παίκτες που αυτό που είπε ο Σταύρος, τα συμβόλαια λήγουν. Παίκτες που πρέπει να παραχωρηθούν είτε δανεικοί είτε με κανονική μεταγραφή. Παίκτες που θα έρθουν και δεν βάζουμε μέσα τους νεαρούς που θα δοθούν δανεικοί. Άντε πες αυτό έχει μια ευκολία. Γιατί είναι γύρω στα 10-15 παιδιά που θα παρακολουθούν ξανά δανεικοί σε ομάδες β' εθνικής ή θα λυθούν τα συμβόλαιά τους. Είναι η περίπτωση του Κίτσιου, είναι ο Χαρίσης, είναι ο Μουλέν. Θέλει δουλειά, δεν λύνουν τα διαμαγεία. Εντάξει, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο με τον Βαρέλα και τους δύο. Κάνια Σάκοφ. Ναι, το πρώτο αυτό είναι, εντάξει. Αν υπάρχει κάτι να μείνει κάποιος. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να γκρεμίσει τα 100 παιχνίδια κοινή παρουσία Βαρέλα Κρέσπου στην ομάδα. Ναι, είναι ναι. Μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εκτός αν έχει έτοιμο τον Μπαρέζι από πίσω και λες εντάξει, θα προσαρμοστεί γρήγορα. Τον Μπαρέζι δεν τον προλάβεις εσύ, αγάπη, να υποθέσω. Ωραία. Ήταν ο καλύτερος αμυντικός που έζησε. Θες Μαλτίνη που τον πρόλαβε λίγο. Καλά, παιδιά, έχω δει διάφορα πράγματα. Επειδή ήταν παλιά, δεν έχω ακούσει. Έχω μια εικόνα. Μαλτίνη, πρόλαβες. Δεν πρόλαβα να το βλέπω. Το θυμάμαι όμως. Τέλος πάντων, για τον Βαρέλα δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει κάποιον να πει ότι όχι. Δεν ασχολούμαστε, ας πούμε. Άφησε ψυχή του ανθρώπου, αγάπη. Ναι. Δεν ξέρω. Κωστακούρτα, πρόλαβες αγάπη που τραγούδισε στον ΠΑΟΚ. Κωστακούρτα. Παρά ένα δεν ήρθε. Τι ωραία. Θυμάσαι κάτι πρωτοσέλιδο, Κωστακούρτα. Εγώ θυμάμαι στο ΠΑΟΚ εμπιστευτικό που στο πρωτοσέλιδο ο συγχωρεμένος ο Πλάτωνας ήθελε να κλείσει το φύλλο και έβαλε ζαραγέτα πρωτοσέλιδα. Γιατί του είχαν πει ότι έκλεισε. Είχε βγει και από την προετοιμασία από τη Γερμανία live τότε. Είπε, ανακοίνωσε τον ζαραγέτα και ποιον άλλον. Και τον Φονσέκα. Φονσέκα ζαραγέτα. Θεϊκό σύνθημα. Η Τούμπα, τα αστέρια της Τούμπας πρώτη σελίδα, πάω και εμπιστευτικό. Οι δύο από τις 9 που είχαμε βάλει δεν ήρθαν τελικά. Φοβερό σύνθημα, νομίζω αντιπάλων. Δώσε μία πάσα στο Φωσέκα, ζαλαγκέτα. Αυτή είναι ωραία κουμπί, Σταύρο, έτσι τα παλιά. Δηλαδή, θυμάσαι 2-3 πρωτοσέλιδα, 4 στη σειρά. Ο Γόρθι στον ΠΑΟΚ. Ο Γόρθι. Θυμάμαι εκείνο. Ο Γόρθι. Ήρθε ο Πεχταράς για τον Τζούτζεβιτς.
που είχε φάει τη σφαίρα το βράδυ και λέει όλα θα ήρθε ρε, πώς δεν ήρθε. Κάποιοι του κάνανε και συνέντευξη, Σταύρο. Α, ναι, αυτό το θυμάμαι ότι έχεις πει. Κάποιοι του κάνανε συνέντευξη μία σελίδα σε Ντόνι στα Σπορ του Βορρά. Ότι ήρθε ο Μίλαν, τον υποδεχτήκαμε, αποκλειστικά στα Σπορ. Γεια σου Μίλαν, γεια σου παιδιά, τι γίνεται, πώς νιώθεις, νιώθω πολύ καλά και ο άνθρωπος μόλις έχει φάει τη σφαίρα στην υγεία. Ήταν εποχές λίγο εντάξει, έρχεσαι στη Ζαριά, δεν υπήρχε πολύ ανταγωνισμός τότε. Αυτό δεν είναι μόνο Ζαριά, αυτό είναι κάνω και δήλωση ψεύτη. Εσύ λέει θα έρθει ρε παιδί μου. Δεν θα τα πει αυτά, θα τα πει. Άρα, τι, εντάξει. Ας τα έχω πρώτος. Μια συνακήρυξη συνέντευξη που είχε κάνει ο Γιώργος στον Κομίνγκεθ. Δεν καταλάβαινε λέξη κανείς και από πάνω, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Επική στιγμή ήταν με τον Άρη Χάν, Σταύρο. Επί πέντε μέρες δηλώσεις. Το ίδιο πλάνο περνούσε κάτω από πίσω, θυμάσαι. Όχι, ρε. Σκυλή είναι, έξω από την Εφέλη. Μία ερώτηση Δευτέρα, ναι, δεύτερη. Ναι, Άρη Χάν συνέντευξη. Νομίζω ότι ήταν. Σκύλο. Καθόταν ο σκύλο από πίσω. Καθόταν ο σκύλο από πίσω. Δευτέρα, μία ερώτηση. Ο σκύλο από πίσω. Τρίτη, δεύτερη ερώτηση. Ο σκύλο από πίσω. Τρίτη, μία ερώτηση. Ο σκύλο από πίσω. Τέταρτη μέρα, μία ερώτηση. Ο σκύλο πίσω. Παρασκευή, σηκώνει το σκύλο, φεύγει. Αθάνατη έρτ. Μία ερώτηση, μην κάνει πέντε ερωτήσει για συνέντευξη. Θα τι βάλει όλε μαζί τι κάψει. Ε, όχι, βέβαια, μία κάθε μέρα. Θα στο φάγα το λέγανε. Δευτέρα, κάτι. Τώρα κάθε μέρα έχω κάτι, φτάσε αυτά. Παρασκευή δεν υπάρχει ξύπουρεση. Ήταν μία ερώτηση, απλώ κάθε μέρα άλλαζε το περιεχόμενό τη. Πώ έκανε ο αυτιά στον ψωμιάδη. Το έπο αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα, φίλε. Τι. Αυτό, ναι. Αν γίνεται ο Γιώργο αυτιά να μην λέει ότι είναι πάοκ, παρακαλώ. Ναι. Αν γίνεται. Ναι. Αν γίνεται. Ναι, τι είχε γίνει σε αυτό. Συγγνώμη με το Σταύρο. Είναι το ίδιο βίντεο ψωμιάδι, ναι. Στο ένα είναι ζωντανό, ναι. Και στα άλλα δύο. Στις επόμενες μέρες. Επόμενες μέρες παίζει το ίδιο πράγμα, απλά αλλάζουν οι ερωτήσεις. Αλήθεια. Ναι. Κυρία Φούρτεψη. Αυτό είναι η πιο μυθική στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης, νομίζω. Και στην τρίτη μέρα. Αγάπη, κάτσε, δες το βίντεο, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά δεν ξέρει το βίντεο. Κοίτα, δύο βίντεο δεν πρέπει να χάσεις στη ζωή σου. Του Γιώργου μετά το Πάο Κάεκ. Από Λούμπεν με υπότιτλους. Mm-hmm. Νομίζω είναι το πιο top που έχει βγει ever. Το και δει, αυτό με τον Αυτιά. Το Αυτιά το έχω δει. Ο οποίος γίνεται η ζωντανή συνέντευξη, τα πάει περίφημα, εντάξει, έχει εμπειρία ο Γιώργος. Δεύτερη μέρα το πάει καλά. Τρίτη μέρα που είναι ήδη η συνέντευξη, κάπου τα χάνει σε κάποιο σημείο. Κάνει τις απαντήσεις, τις κάνει πιο γρήγορα από ό,τι ο Ψωμιάδης. Και φυσικά το φετινό Σταύρο και Αγάπη, ότι ο Τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά του, βρήκε το προσχέδιο του νόμου. Πώς το βρήκατε το γρήγορα. Ναι, μου εσείς μου το δώσατε. Ναι, αλλά το βρήκατε αμέσως. Αυτό ήταν και αυτό μυθικό Σταύρο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν ξυπνάει τίποτα το κυνήγι των συνδικαλιστών να βρουν το Υπουργείο. Νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή της σεζόν. Εκεί είναι όλη η Ελλάδα σε ένα βίντεο, φίλε. Όλη η Ελλάδα. Ο συνδικαλιστής που δεν ξέρει που είναι το Υπουργείο του. Εγώ θα ήθελα να είμαι ο κάμεραμάν πάντως εκείνη που γελούσε. Εκείνος ήταν πιο πάλι καλός. Θα πεζόταν κάθε μέρα το βίντεο. Το παλικάρι αυτό, πραγματικά. Φαντάσου να είμαι εκεί. Καλά, στο φαντάσου αυτό, τίποτα άλλο. Και με την Ατάκα Θανάτου, πρόεδρε να πούμε από την Καμινάδα. Τι ωραία χώρα. Θα είχε γίνει κάτι όπως έγινε το Πάσχα που έλεγε εκεί ότι ο Άνθιμος κάτι έπαθε επειδή καθυστερούσε να πει το Χριστός Ανέστη. Ποιο? Στη Μητρόπολη που έκανε το Πάσχα. Που έλεγε κάτι έπαθε. Στην Αγία Σοφία. Ναι. Ότι κάτι έπαθε επειδή αρχούσε να πει το Χριστός Ανέστη. Όχι, έλεγα. Σε κάτι γιαγιά δεν δίπλα. Κρίμα τον άνθρωπο, είναι ο άνθρωπο. Κάτι τέτοιο θα κάνει εκεί. Λυσμονήσαμε να πούμε ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Δημήτρης Πέλκας. Το πρόλαβε. Από το τελικό. Καλό είναι αυτό γιατί έχουμε μαζευτεί 2-3 θεματάκια όσο να πει με τραυματισμού. Οπότε δεν είμαστε να έχουμε κάτι. Εντάξει, θράση θα είχε τη χειρότερη και θα. Ναι. Εντάξει. Γιατί να απολαύσει το παιδί τι διακοπέ του. Δεν παθαίνει τίποτα. Μπορεί να κάνει μπάνιο με τη θράση, δεν τίποτα. Να παίξει μπάλα δεν μπορεί. Αν και μία που είχα πάθει στη γάμπα, σαν μπαλαρίνα πήγαινα. Έπαθε θλάση. Θλάση τη, παίζοντα μπάλα. Όχι, έπαθα και στι δύο γάμπε. Παθαίνω τη μία στο δεξί. Συνέχισε. Κάθομαι κάτω το τέρμα, να παίξω τέρμα. Και που δεν είσαι κι άλλη. Δεν εγκατέλειψε. Ναι, και επειδή το παίζω από το τέρμα, να παίξω και μια μεγάλη, να σπάσω την πίεση, πάρε και τη δεύτερη. Πόσο χρονών είσαι. Τώρα, δεν πρόπεσε. Καλά, γιατί δεν σε θυμάμαι, ρε. Έπαθε θλάσσι και δύο γάμπες. Ναι. Κάτι, συγγνώμη. Ποιο πόδι έπαθε πρώτα. Το δεξί. Τι σημασία έχει. Και μετά πήγε να κάνει βαθιά παλιά με το αριστερό, α πούμε. Ναι.
Έφω και τα δύο. Και έφω και το άλλο. Σε καλή κατάσταση είσαι. Ποτέ δεν είσαι έτσι δηλάσεις, πάντα εύκολα. Εντάξει, είχαμε να γυμναστούμε με αγάπη από δευτέρα δημοτικού που λέω. Τώρα είσαι εντάξει, αν γίνεις τα κοντά κανένας αγώνας με... Όχι. Στην Τούμπα. Όχι. Χθες ξεκινήσαμε δίαιτα. Δούλεψα φρούτα. Άσε με ρε Σταύρο, άσε με ρε Σταύρο. Άσε με ρε Σταύρο. Δεν πιστεύω. Δεν μπορώ. Πες το λίγο παραδέκα. Σε παρακαλώ. Θες έφαγα ρύζι. Άσε με ρε. Ρύζι. Κόψτον. Γελάνε όλοι οι διαιτολογικοί. Ναι. Φρούτα, γιαούρτι με κοτσιμπέρι, τις με βγάλανε πολύ δυνατό. Ναι. Όταν λες φρούτα, όπως μου έλεγε η γιαγιά μου, πάει να γεμιστώνει σαν φρούτο. Η γιαγιά σου γενικά τι δείχνει να τάκα, βλέπω. Τη θυμάσαι σήμερα. Φρούτο λέει, είναι τίποτα φρούτο. Όχι. Για πες τι άλλο έφαγες, πες εσύ. Αυτά. Όλη μέρα αυτά. Σήμερα πώς είσαι? Δεν έχω φάει τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό ζω την κατάσταση, τρώω στα χέρια σου. Δεν έχω φάει τίποτα. Κάνει δίαιτα, λέει. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Φτάσαμε στο τέλος. Δηλαδή, Έλληνες. Δεσμεύεσαι αύριο το πρώτο μισάωρο να συζητήσουμε για τη διαιτά σου. Να μας πεις λίγο τα μυστικά σου. Έχω ριπρέσου. Αύριο, λοιπόν. Τανάξου. Έλα, πες. Λέει. Τανάξου είναι μαζί μας, Τέργιο. Πολλές επιλογές, ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ, τσάντες. Όπου και αν είστε, υπάρχει ένα κατάστημα ΝΑΚ. Είτε τη Μυστική Μαριστοτέλους, είτε Πλατεία για Σοφίες, είτε Mediterranean Cosmos, είτε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και φυσικά Ελευθέρως Βενιζέλος και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Η καλύτερη επιλογή για τον μπάνιο σας είναι οφτήκας πλακάκια και είδη γηγενής, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Για σεμινάρια στην πληροφορική θα πάτε στα Data Labs και το διαβίου μάθησης και θα γίνετε έξυπνοι στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας, παρακολουθώντας σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτάτε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Για πληροφορίες στα Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Μαζί μας και στις 2 ώρες το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή είναι η πρεμιέρα της παράστασης «Ο λαός τραγούδι θέλει». Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Διαμαντής Διονυσίου, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Παοξή και τραγουδιστή Στράτο Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα, στην καλύτερη σκηνή της πόλης. Η Στίχημαν έχει παιχνίδια και θα έχει όλο το καλοκαίρι. Ακόμα υπάρχουν σε εξέλιξη μεγάλα πρωταθλήματα, δεν έχουν τελειώσει όλοι. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και σήμερα έχει επιλογές και αύριο και φυσικά θα έχει πολλές επιλογές Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Δίνουμε τη σκητάλη στο Ανάλυση των Bayer Press. Σταύρο Κόλκα, Αντώνη Τσακαλέα, Τάσο Ζέρβα, Γιώργο Παναγιωτήτη και όλα τα παιδιά του team. Από εμάς, καλό μεσημέρι.